Τραγουδάρα έχω βάλει, ρε φίλε. Πού είσαι, πού είσαι, κάτσε, περίμενε. Αυτό έχει. Εδώ είσαι τώρα. Πες την αλήθεια στον κόσμο. Κατά TikTok πάτησε. Τελείωνα όλοι οι διαφημίσεις και το πρώτο που είδα το πάτησα. Καλή επιλογή, έστω και κατά τύχη. Ωραία, κάτσε να βάλω τώρα την Biggie Banga. Ας να παίζει αυτό, ωραίο είναι. Καλοκαιρινό. Είναι λίγο χαλαρό όμως εσύ στέριο. Εδώ τώρα η εκπομπή θα είναι. Βάλε Μάνογο. Βάλε Μάνογο. Τι να σου πάνε χαλαρό. Λοιπόν. Έτοιμο σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εντάξει. Δευτέρα 7. Τι 7. Τι 7. 7 είχα γενέθλια. Παιδιά, με την ώρα εδώ κάτω, λοιπόν, 20. Έχουμε ζαλιστεί, ρε. 7 λέει. Λέει 7, 20, 2020. 20 Ιουλίου, λοιπόν. Α. Του 2020. Του προφήτη Ηλία. Του προφήτη Ηλία, χρόνια πολλά. Πολιούχου του Βαθυλάκου. Να τον χαίρεστε. Είχε και πανηγύρι χθες. Κάντε πανηγύρι. Πανηγύρι μόνο στο Καραϊσκάκι αφήνουν, χωρίς να δε. Είχε τέτοιο. Δεν αφήνουν άλλο. Είχε κόσμο, ξέρεις, καφετέρες λίγο παραπάνω. Κάτι λουκουμάδες που ήρθαν ξέμπαρκοι εκεί πέρα. Αυτά. Στη Γογό Τζαμπάκη στο Νεκτάριο Κοκόνι κολλάει. Ναι. Στο Καραϊσκάκι δεν κολλάει. Ναι, δεν κολλάει. Εντάξει. Έχουμε τα γνωστά τέτοια. Περιμένουμε, εγώ τουλάχιστον. Μέτρα. Περιμένω τον κύριο Αυγενάκη να κάνει μία δήλωση γιατί έσπευσε όταν ο ΠΑΟΚ δεν έκανε. Δεν θεώρησε τα δελτία υγείας που ξαναλέω. Είναι πρωτοφανές αυτό. Γιατί πρέπει να ξέρουμε και όταν είμαστε υφυπουργοί ότι τα δελτία αυτά είχαν να κάνουν με εξετάσεις καρδιολογικές. Δεν είχαν να κάνουν με τον κορονοϊό. Βρήκε ευκαιρία ο Αυγενάκης και είπε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι και δεν πρέπει να ξαναγίνει ο κορονοϊός. Εχθές δεν είδα να κάνει κάποια δήλωση, ούτε σήμερα και νομίζω δεν θα κάνει ποτέ. Γιατί πρόσεξε, Χρυσανθέ, δεν πήγε ο κόσμος έξω από το γήπεδο που λες, φίλε, εντάξει, πάει ο κόσμος έξω από το γήπεδο. Η φιέστα από τον Ολυμπιακό στήθηκε. Εντάξει. Αλλά ο Ελευθέρης Αυγενάκης προφανώς είχε άλλη δουλειά και δεν το είδε. Θα αφήσουμε τον υφυπουργό στην άκρη. Θα δώσεις. Έχουμε δικά μας. Κανα δώρο σήμερα, τίποτα, κανα γυαλί, κάτι. Γιατί να δώσω. Όχι, δεν θα δώσεις. Τίποτα δίνεις σήμερα. Μόνο επικοινωνία δίνεις δηλαδή. FM κενό, αποστολή στο 54222. Σε λίγο θα έχουμε, μετά από κανένα πεντάλεπτο, Μαριλής, θα έχουμε τον κύριο Αλέξη Κούγια, ο οποίος το βράδυ του Σαββάτου έκανε παρέμβαση στο Λίμπερο με αυτά που έλεγε ο Αναστασιάδης. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, 100%. Ναι, χρήσα. Ναι, να είσαι καλά. Λοιπόν, εγώ θα στηρίξω Κούγια. Είμαι σίγουρος. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Εγώ στηρίζω Κούγια. Δεν χρειάζεται να μου το πεις. Λοιπόν, μου λέει εδώ κατευθείαν έρχονται μηνύματα για σένα. Μου λέει, κάν τον fair play σήμερα. Γιατί ήταν δίκαιος και είπε ότι δεν είναι καθόλου σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ θα κερδίσει έστω και με 1-0. Μην είμαστε άδικοι. Όντως το έλεγε ο Στέργιος. Και άλλοι το λέγαμε συνάδελφοι. Και έδειξε ότι ήξερε την ομάδα του πάρα πολύ καλά. Καλές προσδοκίες, καλά και τα όνειρα. Για απλά, 5, 6, 7, 9 κάπου διάβασα. Ναι, 10. Ναι, έτσι λέγανε. Ναι. Ένα δεν μπορεί στο ΠΑΟΚ. Έτσι. Χαιρετίσματα στο Βαθύλακο στους φίλους μου που το πρωί του Σαββάτου πήγα να πάρω καφέ και μου δείχνανε 5 και 6 αγκούρια. Τελικά, να μην πω τι ακριβώς είναι. Χρόνια πολλά στον Ηλία Καπράλο μεταξύ άλλων. Στον Ηλία. Βέβαια. Στον Ηλία έχουμε ίδια μέρα γενέθλια. 7 Ιουνίου. Α, ωραία. Βέβαια, εγώ είμαι λίγο μεγαλύτερο στον Ηλία. Εντάξει. Σήμερα γιορτάζει χρόνια πολλά στον Ηλία Καπράλο. Έχουμε κάποιον άλλον Ηλία στον Όμιλο. Ηλία. Όχι, ο Μαμαλάκης δεν είναι στο. Ο Θεοδόρου δεν είναι. Όχι. Πλέον. Δεν είναι και τόσο συχνό το όνομα, ο Ηλίας. Σε κάθε περίπτωση. Πουρσανίδης. Ο προφήτης Ηλίας να μας φιλάει όλους, να είναι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους. Επαναλαμβάνω και πολιούχος εκεί στο χωριό. Γίνεται και το πανηγύρι κάθε 19 και 20 Ιουλίου φέτος. Τι δεν γίνεται το πανηγύρι, το πάνε άλλη ημερομηνία ή τέλος του χρόνου. Όχι, όχι. Δεν γίνεται, αφού απαγορεύτηκαν. Θα κάνω πανηγύρι, κοίταξε εκεί τι γίνεται στο πανηγύρι. Έρχονται τα γνωστά αυτοκινητάκια αυτά και τα παιδιά χαίρονται. Οι πάγκοι μπαίνουν εκεί, παίρνουν τα παιδάκια παιχνίδια και ξέρω εγώ. Να πάρουμε σόρουχα, βρε. Δεν υπήρχε πάρουμε. Τίποτα από όλα αυτά. Να πάρουμε σόρουχα, όχι, δεν, έχει, δεν έχει τέτοια. Αν δεν είσαι του γυμνίου. Όχι, δεν φόρμησε σόρουχα, μπλουζάκια. Παιχνίδια αυτά. Ωραίο το γίνει. Ο Σμυρναϊκός απλώνει τις φανέλες και οικονομική ενίσχυση και σούξου μουξου και τέτοια. Ο πολιτιστικός που είναι μικρασιάτες χορεύουν μικρασιάτικα κτλ. Και το ένα και το άλλο. Και ενισχύονται και τα μαγαζιά. Δουλεύουν όπως καταλαβαίνεις. Εγώ όταν πρωτοπήγα στο Βαθύλακο Στέργιο, μετά τις 20-21 του μηνός φεύγαν όλοι οι διακοπές. Ήταν κλειστά όλα τα μαγαζιά γιατί δουλεύανε στις 20. Τώρα βλέπω να μένουν ανοιχτά μέχρι του χρόνου στις 20. Τέλος πάντων. Τι θα κάνουμε, είναι σημεία των καιρών αυτά και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στο κομμάτι τουλάχιστον που αφορά την υγεία μας. Μαζί μας είναι το Regency Casino Θεσσαλονίκη, ο αγαπημένος προορισμός διασκέδασης και εννοείται από σήμερα και κάθε μέρα είμαστε εκεί με νέους υπαίθριους χώρους παιχνιδιών όπου επιτρέπεται το κάπνισμα και αυτό για σας τους τέτοια κλείδες είναι πάρα πολύ
θετικό, αλλά είναι και για μας, γιατί δεν αναπνέουμε το τσιγάρο σας. Οπότε το Rizzi Casino μας έχει όλους ευχαριστημένους και ικανοποιημένους με ατελείωτο παιχνίδι. Ωράριο λειτουργίας από τις 12 το μεσημέρι ως τις 4 τα ξημερώματα. Μαριλής, να καλέσουμε τον κύριο Κούγια για να μπούμε σιγά σιγά στην κουβεντούλα μας. Γιατί να κάνω εγώ τον πρόλογο για όσους δεν τον ακούσατε το βράδυ του Σαββάτου, είπε κάποια πράγματα ο Στέργιος για τον κύριο Κούγια. Ο κύριος Κούγιας θεώρησε ότι έπρεπε να απαντήσει, παρενέβη, αλλά ήταν ο Τσίπιος εκεί. Οπότε εμείς ως το πλέον δημοκρατικό ραδιόφωνο, αφού το ζήτησε ο κύριος Κούγιας, θα δώσουμε το λόγο, και ο Στέργιος δεν έχει κάτι να κρύψει, να φοβηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Άλλωστε, όχι αυτό λέω. Άλλωστε, οι απόψεις του καθενός όταν περιέχουν. Έτυχε να μας ακούει, που λέει ο κύριος Κούγιας, το έχω ξαναπεί. Έχει κάνει τρεις παρεμβάσεις μέχρι τώρα, να ξέρεις. Ο κύριος Κούγιας στο Λίμπερο είναι ακροατής μας. Δεύτερη σε σένα και μία έχει κάνει σε μένα. Πέρσι, που με αφορμή μια ανακοίνωση που είχε βγάλει εναντίον του Λεωζίνιο, είχε κάνει παρέμβαση του ΠΑΟΚ 24. Εντάξει, το φιλοξενήσουμε, να ακούσουμε τις απόψεις του, τις θέσεις του. Πάντα εμείς, άλλωστε, όλους μας τους καλεσμένους, είτε διαφωνούμε είτε συμφωνούμε, τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό όσον αφορά τη συνέντευξη. Τώρα από εκεί και πέρα δεν είναι έλλειψη σεβασμού, να το ξέρετε αυτό. Αν διαφωνείς με κάποιον, αν δεν αποδέχεσαι τα όσα λέει, αν ασκείς κριτική, καλώς εννοούμενη. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Αλέξη Κούγια. Τι κάνετε, είστε καλά, πού σας βρίσκουμε? Σε μία ώρα βγαίνει μία απόφαση μετά από 18 μήνες δικαστηρίου. Είναι γνωστή υπόθεση μιας κυρίας που έχουν κατονομάσει ως Μαύρη Χείρα, με την δολοφονία του συζύγου της εκεί στο Ναύπλιο. Και εκπροσωπώ την οικογένεια του θύματος. Α, εκεί με τον καπετάνιο, αυτό η γνωστή υπόθεση. Μάλιστα, μάλιστα. Με ποιον μιλώ? Εγώ είμαι ο Χρήστος Τσαλτίδης. Εγώ είμαι ο Στέργιος. Και ο Στέργιος Αναστασιάδης είναι απέναντί μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Χαίρομαι. Δεν έχουμε γνωριστεί προσωπικά, θα χαρώ πολύ να γνωριστούμε. Χαίρομαι που μιλάμε στο ραδιόφωνο. Έτσι. Να είστε καλά. Από τη στιγμή που το ζητήσατε, νομίζω ότι δεν έχει. Ο Λίμπερο πάντα δίνει το λόγο στον οποιοδήποτε, είτε θεωρεί ότι έχει θυχτεί, είτε θέλει να εκφραστεί. Και πόσο μάλλον τον άνθρωπο που είναι χρόνια στο ποδόσφαιρο. Οπότε μπορούμε να αναπτύξουμε τις συμφωνίες και τις διαφωνίες μας, κύριε Κούγια. Δεν γνωρίζω αν έχετε ενημερώσει τους ακροατές σας. Ενημερώσαμε, για ναι. Για ποιο λόγο έκανα την παρέμβαση αυτή? Ενημερώσαμε. Που, να το πω έτσι απλά. Πείτε το κι εσείς. Ενοχλήθηκα ακραία, γιατί άκουσα από τον κύριο Στέργιο Αναστασιάδη. Αναστασιάδη, μια πολύ λάθος άποψη, την οποία εξέφρασε για μένα χρησιμοποιώντας ως υπόβαθρο αυτής της απόψεως του, και μάλιστα με αφορμή για μένα μια εξαιρετική επιλογή της ομάδας μου και μου να γράψουμε στις φανέλες μας το «Σώστε την Αγία Σοφιά», και υποτιμώντας εντελώς αυτή την επιλογή μας, αλλά κυρίως χρησιμοποιώντας ως υποδομή την άποψη που δήθεν κατά την άποψη έχουν για μένα οι οπαδοί του ΠΑΣ Γιάννενα. Και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί βρισκόμουν καθοδόν προς Θεσσαλονίκη. Μετά το μάτι ΣΑΕΛ είχα μια υπόθεση και έχω. Η απολογία θα είναι αύριο το πρωί στον ανακριτή στη Θεσσαλονίκη, με δύο αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας που κατηγορούνται ως μη ελεγκληματικής οργάνωσης που έκανε απάτες μέσω του διαδικτύου. Και άκουγα στη διαδρομή, γιατί συμπίπτει, ακούω Ερασπόρ, και σε μια στιγμή μετά τον Πλαταμόνα αλλάζει η επαφή. Μετά τον Πλαταμόνα μόνο Λίμπερο. Μετά τον Πλαταμόνα μόνο Λίμπερο, να ξέρετε. Μένει ο Λίμπερο, ναι. Το ξέρω. Και ακούω εδώ Λίμπερο και μου αρέσουν οι εκπομπές. Και έκλειθος, αντί να ακούσω μια καλή κουβέντα και για την επιλογή μας και γενικότερα και για μένα, άκουσα πραγματικά ένα λίβελο από τον κύριο Αναστασιάδη Σβάρος. Εντάξει, παίξατε λίγο τον ύμνο του ΠΑΟΚ εκεί και του σατήσατε. Κοιτάξτε, εμείς που είμαστε Άρης, ήταν καλό αυτό που κάνατε. Για αυτούς δεν ήταν καλό. Πρώτα απ' όλα, νόμιζα ότι είστε ΠΑΟΚ. Τι λέτε. Η Θεσσαλονίκη είναι Άρης, κύριε Κούγια, δεν τα ξέρετε αυτά. Λοιπόν, εγώ έπαιξα τον ύμνο του ΠΑΟΚ και τον έπαιξα σκόπιμα. Ναι. Γιατί? Γιατί θεωρώ ότι η Ξάνθη και ο ΠΑΟΚ είναι μία εταιρεία. Όταν η Ξάνθη πουλάει τα εισιτήρια των αγώνων της με τον ΠΑΟΚ στην Ξάνθη από την Τούμπα, όταν απαγορεύει στους οπαδούς των άλλων ομάδων, μεταξύ των οποίων και του Άρεως και των δικών μας και του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ, να πηγαίνουν στο γήπεδό της, και πουλάει τα εισιτήρια των αγώνων της Ξάνθη ΠΑΟΚ στην Τούμπα και επιτρέπει να γεμίζει το γήπεδο μόνο ο οπαδός του ΠΑΟΚ, και έχουν αναδειχθεί και αυτά που έχουν αναδειχθεί από την πολυδιοκτησία, ένας άνθρωπος σαν και εμένα που είναι πραγματικά σκληρός όταν αντιπαρατίθεται με κάποιους, και γιατί είμαι σκληρός, γιατί
θυμάμαι τι μας έκαναν στην Ξάνθη και πέρσι και φέτος με τους διαιτητές, με τον Λάμπρου και φέτος με τον Ζαγκαράκη, ώστε να κερδίσει η Ξάνθη. Δεν είναι να τον αφήσω σε ένα τέτοιο παιχνίδι που εμείς παίζαμε την αξιοπιστία μας. Και συγχρόνως επηρεάζεται και το αποτέλεσμα των αγώνων διαβάθμισης. Όπου αν η Ξάνθη έχανε χθες, θα υποβαθμίζει το, αν κέρδιζε ο Πανιώνιος, που έμαθα ότι είχε και μια σημαντική ευκαιρία στις καθυστερήσεις. Στο 91, ναι. Ναι. Που θα κέρδιζε. Και θα σας πω ευθέως, θα το χαιρόμουν ιδιαίτερα να κέρδιζε και λόγω της παρουσίας του Πανιωνίου στο ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως και λόγω του ότι η Ξάνθη δυστυχώς δεν έχει λόγο υπάρξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Μια ομάδα χωρίς οπαδούς, με εξαιρετικές εγκαταστάσεις, η οποία ανήκει στον ανιψιό του κυρίου Σαββίδη, δεν θα είναι το να μην παίξω τον ύμνο του. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ, κύριε Κούγια. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ να ανοίξετε τα μάτια στους ανθρώπους. Όπως με δήλωσή σας μπερδεύτηκαν. Μπερδεύτηκαν το ΚΑΣ. Έπρεπε να πάτε στο ΚΑΣ. Από τη στιγμή που η Ξάνθη δεν πήγε στο ΚΑΣ και ουσιαστικά επικυρώθηκε η βαθμολογία, αυτή η χαριστική τροπολογία για τον ΠΑΟΚ και για την Ξάνθη, που είναι ευεργέτημα της κυβερνήσεως Μητσοτάκη και δημιούργημα ενός ανθρώπου που δεν έχει σχέση με τον αθλητισμό του Κεραπετρίτη, που όλα τα βλέπει μέσα από την πολιτική και τις δημόσιες σχέσεις, εγώ δεν είχα κανένα λόγο να πάω στο ΚΑΣ. Στο ΚΑΣ πήγε ο Ολυμπιακός που έχει τις διαφορές του με τον ΠΑΟΚ. Ούτως ή άλλως, αν εφηρμόζεται σωστά η νομοθεσία και εκεί δείχνει την ενοχή του ΠΑΟΚ και την ευθύνη του να της Ξάνθης, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσε να απαλλαγεί από κάθε βαθμολογική αφαίρεση. Εάν έλεγε το αυτονόητο. Ναι, έκανα το λάθος, με τον ανιψιό μου αγόρασα την Ξάνθη. Η Ξάνθη υποβιβάζεται ή εξαφανίζεται, όπως το βλέπουν οι κανονισμοί της FIFA, γιατί είναι πολυδιοκτήτης ο ΠΑΟΚ, και εγώ θα μείνω με αυτή τη δεσμιά ότι κατέστρεψα την Ξάνθη. Όχι ότι και δεν θα μου φέρουν το βαθμό. Ναι, ναι. Αυτή είναι η δική σας εκτίμηση, εντάξει, έχετε πέσει πολλές φορές σε λάθος. Έχετε πέσει στο παρελθόν λάθος σε εκτιμή σας. Άρα... λάθος που έχω πέσει. Σε ποια εκτίμηση έχω πέσει λάθος νομικά. Για θυμίστε μου μία. Η μεγαλύτερη είναι με τον κύριο Μαρινάκη. Λάθος δεν έχω πέσει. Λάθος, αντίληψη μπορεί να πείτε. Δεν έχω πέσει λάθος σε δικαστική απόφαση. Δεν έχω πέσει εγώ πουθενά. Το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος του Μαρινάκη και το γεγονός ότι είμαι δικηγόρος των επιχειρήσεων των εκδοτικών. Και το γεγονός ότι κατόπιν αυτού και της γνωριμίας του Μαρινάκη άλλαξε άποψη για την προσωπικότητά του και θεωρώ ότι είναι πιο βλαβερή για το ποδόσφαιρο ο Μελισανίδης κυρίως, που στο διπλανό του γραφείο εδρεύει ο επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης της Νέας, ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εκεί εργάζεται. Ο γνωστός με το Καγιέν. Ο γνωστός που υπάλληλος του αποθηκάριος της ΕΠΟ που τον αποζημίωσαν με 360.000 μόλις πήγε ο γραμμένος στη δίκη της ΕΠΟ. Άρα λοιπόν έχω κάθε άποψη. Δεν έχω αλλάξει, δεν έχω χάσει ποτέ νομική άποψη. Ενδεχομένως να κάνετε και λάθος εκτίμηση για αυτά που λέτε τώρα περί ΠΑΟΚ και Ξάνθης. Στις προσωπικότητες. Δεν έχω αλλάξει τίποτα. Άλλαξα την εκτίμησή μου για την προσωπικότητα Μαρινάκη τώρα που τον γνώρισα. Το θεωρώ, δεν είπα ποτέ ότι ο Μαρινάκης δεν έκανε πολύ κακό στο ποδόσφαιρο όταν πήρε όλο το συνεργείο του Κόκαλη, το οποίο είχε πάρει προηγουμένως ο Νίκος ο πατέρας. Και το πήρε από τον πατέρα γιατί ήταν αδελφική φίλη με τον πατέρα. Και όταν έδιωξαν τον πατέρα λόγω της κακοδιαχείρισης που έκανε στον Παναθηναϊκό, που τον καταχρέωσε, κόστησε αυτό το double του Παναθηναϊκού δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες εκατομμύρια και πόσα χρέη άφησε σε αυτό το δυστυχή τον Αλαφούζο που πληρώνει και δεν μπορεί να πάει και στο γήπεδο. Πάει στο γήπεδο τώρα που δεν έχει οπαδούς. Δεν ξέρω αν θα πάει στο γήπεδο όταν θα έχει οπαδούς πάλι. Και λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι άλλαξε η δική μου αντίληψη. Νομική πρόβλεψη που είτε στη δουλειά μου καθημερινά, είτε στη σχέση μου με το ποδόσφαιρο και τις ποδοσφαιρικές μου υποθέσεις που εγώ δεν αναλαμβάνω ως δικηγόρος, πρέπει να είναι μια ειδική υπόθεση για να αναλάβω. Πρώτον γιατί δεν μπορούν να με πληρώσουν και δεύτερον γιατί οι υποθέσεις αυτές είναι τόσο απλές νομικά που με υποτιμούν ως δικηγόρο να ασχολούμαι. Όταν όμως έχω προσωπικό ενδιαφέρον και εδώ είχα προσωπικό ενδιαφέρον λόγω της Ξάνθης, γιατί η Ξάνθη είναι ανταγωνιστριά μας και στους αγώνες που δίνουμε για την παραμονή μας και την διαιώνιση της παρουσίας μας στο ποδόσφαιρο και στους αγώνες που δίνουμε γιατί θέλουμε να βγούμε στην Ευρώπη, είναι κατεξοχήν διεκδικητήρια. Και πολύ περισσότερο, όταν τα έξοδα για την Ξάνθη τα καταβάλει ο Σαββίδης με τα εκατομμύρια ευρώ που έχει, εγώ δεν μπορώ να την ανταγωνιστώ την Ξάνθη. Άρα λοιπόν, όταν έχω ένα θέμητο ανταγωνισμό από κάποιον και είναι η Ξάνθη, μπορεί να είναι και ο Βόλος, μπορεί να είναι και ο Πανετολικός, μπορεί να είναι και ο Παζιάννενα, μπορεί να είναι και οποιοδήποτε άλλος, μπορεί να είναι ο Πλατανιάς, μπορεί να είναι μια ομάδα που θα ανέβει του χρόνου και θα τη χρηματοδοτεί κατά την κρίσιμο Σαββίδης. Αυτός ο αδύνατος ανταγωνισμός εμένα με βλάπτει. Όταν εγώ πρέπει να κουράζομαι 15 ώρες την ημέρα για να δουλέψω και προσδοκώ μήπως πουλήσω ή κανένα παίκτη για να μπορέσω να κρατήσω την ομάδα μου, δεν μπορεί άλλοι άκοπα γιατί έχουν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει αγοράσει τις μετοχές ουσιαστικά
και κοροϊδεύουν τον κόσμο και λένε εμείς αγοράσαμε μόνο το ξενοδοχείο, αγοράσαμε μόνο το προπονητικό κέντρο και δεν έχουμε αγοράσει την ομάδα, γιατί στην ουσία κανείς δεν μίλησε για την ουσία της υποθέσεως αυτής. Η πρώτη φορά νομίζω που ακούγεται σε ραδιοφωνικό της Θεσσαλονίκης ποια είναι η ουσία της υποθέσεως, είναι ότι ο Καλπατζίδης, ένα πρώην καρσόνι στα Γιάννησά, ανιψιός του Σαββίδη, γιος της αδελφής του, μια στοχής γυναίκας, βρέθηκε ξαφνικά δισεκατομμυριούχος και για το δικό του κέφι πήρε ένα ξενοδοχείο που δεν πατάει κανείς ποτέ, πήρε ένα προπονητικό κέντρο που προπονείται μόνο οι Ξάνθη και οι ακαδημίες της και λέει δεν έχω σχέση με την Ξάνθη, το έκανα για το κέφι μου. Η Ξάνθη ανήκει στο Πανόπουλο. Το ΚΑΣ πάντως, κύριε Κούγια, για να κάνουμε και διάλογο, είχε άλλη άποψη για τη δεσμευτικότητα και την επιτροπή κτλ. Για την ουσία, ακούστε με, αυτό είναι πλάνη. Είναι πλάνη αυτό. Για την ουσία είναι μια πλάνη. Δηλαδή, για να καταλάβω, η επιτροπή της Μαρούπα, του Αρκούδη, του Κουμπάρου είναι μια χαρά και το ΚΑΣ μπερδεύτηκαν. Είναι πλάνη. Ακούστε με. Και τι είναι το ΚΑΣ. Και το Κουμπάρου. Τι είναι το ΚΑΣ. Να σας πω ότι είναι η επιτροπή. Μια επιτροπή, κύριε Κούγια, που την. Να σας πω, όχι, να σας πω. Μιλάτε 5 λεπτά, δεν σας διέκοψα. Εντάξει. Δεν θα κάνετε διάγγελμα. Όχι, ένα λεπτό. Με ποιον μιλάω τώρα. Εγώ, ο Στέργιος είμαι. Α, εντάξει, για να δεν έχω εξηγήσει όχι. Να μου λέτε ποιος μιλάει. Ακούστε λοιπόν. Ενώπιον της Επιτροπής Εφέσεων, κύριε Κούγια. Για μένα ένα τέταρτο, χωρίς να είμαι παρόν. Εγώ μιλάω, δεν το είστε παρόν. Πάμε λοιπόν στο θέμα. Πρώτο με ενδιαφέρει είναι η δική μου εικόνα. Θα πάμε σε αυτό. Εγώ θέλω λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε μια έρευνα στα Γιάννενα ή αν θέλετε να πάμε μαζί. Εγώ πηγαίνω συνέχεια στα Γιάννενα γιατί έχω δικαστήρια. Όπου έχει σημαντικό εφετείο, είμαι παρόν τουλάχιστον μια φορά το μήνα. Μου αναθέτω σημαντικές ποινικές υπόθεσεις. Ας κάνουμε λοιπόν μια βόλτα στα Γιάννενα. Ας κάνουμε μια βόλτα στην Πάτρα, ας κάνουμε μια βόλτα στη Λάρισα και μετά να μπορέσετε να μιλήσετε για την δική μου αποδοχή. Στα Γιάννα όταν πηγαίνω, επειδή το δικαστήριο είναι στο κέντρο απέναντι από την περιφέρεια και περνάνε από εκεί τα ταξί, τα λεωφορεία, θα γίνεται μάρτυρας ενός φαινομένου. Θα σταματούν τα λεωφορεία, θα κατεβαίνει ο κόσμος κάτω, οι οδηγοί θα κορνάρουν, οι ταξιτζίδες θα σταματούν για να με χαιρετήσουν και να πούν πόσο πολύ νοσταλγούν την περίοδο που εγώ πήρα ένα παζιάννα στην Τετάρτη Εθνική με 14 εκατομμύρια χρέος. Τον ανέβασα κατηγορίες με κόντρα όλο το κατεστημένο του Γκαγκάτσι. Ο Γκαγκάτσι είχε ένα γιο και έχει ένα γιο και να τον χαίρεται το Μάκη του Γκαγκάτσι. Όσα χρόνια ο γιος Γκαγκάτσι σπούδασε στην Κομωτινή, τόσα χρόνια ο Παθρακικός ανέβαινε κατηγορίες. Τον έβρισκα μπροστά μου. Βρήκα μπροστά μου τη Λέλαπα. Κρίμα που δεν σπούδασε στις Σέρες για να ανέβει ο Παστεραϊκός τότε. Γιατί είμαι από τις Σέρες, είναι κρίμα, ναι, αφού μπορεί και όταν σπουδάζει, ανεβάζει ομάδες. Όταν ανεβάζει ομάδες, όταν σπουδάζει σε μια πόλη, κρίμα που δεν σπούδασε στις Σέρες. Εάν ήταν στις Σέρες και σπούδασε στα τεφά στις Σέρες. Θα ανέβαινε ο Παστεραϊκός 4 χρόνια της κατηγορίας και θα έμενε. Όσο έμενε ο Παθρακικός. Δεν είναι τυχαίο που μόλις έφυγε ο Γκάτσης από την εξουσία του ποδοσφαίρου, ο πατέρας, χάθηκαν και τα πάντα για το Παθρακικό. Λοιπόν, ακούστε με λοιπόν. Τον βρήκα μπροστά μου σε όλα τα χρόνια του Παζιάννα το Γκάτσης, εγώ και τη συμμορία του Κόκαλη. Άρα λοιπόν, όταν ένας άνθρωπος σαν και εμένα έχει πάει στα Γιάννα, το έχει χρεώσει, έχει φτιάξει προπονητικό κέντρο, το ανέβασε κατηγορίες 2, δεν ανέβηκε στη Σούπερ Λίγκα, ενώ απέκλεινε τον Ολυμπιακό του Ριβάλντο σε διπλούς αγώνες. Και πήρε το κύπελλο η ομάδα μου η Λάρισα. Έτσι το πήρε το κύπελλο η Λάρισα. Στα ημιτελικά αποκλείσαμε τον Ολυμπιακό και έπαιξε η Λάρισα στο τελικό. Άρα λοιπόν ακούστε με. Δεν μπορεί έτσι να μηδενίζεται κάτι και να λέτε ότι ήταν οδυνηρή η παρουσία του κύριου Κούγια. Ας πάτε εκεί στο που έφτιαξε το πολιτικό κέντρο. Ακόμη και την πολυθρόνα μου χρησιμοποιεί ο κύριος Βασίλης. Και επειδή είναι υπέρβαρος, την έχει καταστρέψει. Πήρα μια πολύ ακριβή συλλεκτική πολυθρόνα και την έβαλα στα γραφεία. Ας πάτε να δείτε τα γυμναστήρια, ας πάτε να δείτε τα ποδητήρια, ας πάτε να δείτε τα γήπεδα, ας πάτε να δείτε πώς διαχειρίστηκα τον Παζιάννα. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ίδιο έκανε στην Παναχαϊκή που χάλασα, έφτιαξα το γήπεδο από την αρχή. Παντού άφησα έργο, άφησα ένα προπονητικό κέντρο παντού. Άρα λοιπόν μην μηδενίζετε έτσι προσωπικότητες. Άρα λοιπόν κάντε μια έρευνα, αν θέλετε να την κάνουμε μαζί, πάμε στη Λάρισα που εμφανίζονται 50 άτομα στο διαδίκτυο και έχουν δημιουργήσει μια πλάνη και όταν τους καλεί στο γήπεδο έρχονται 100 για να βρίσουν μόνο. Τόσοι είναι. Την έχω διαμορφωμένη, κύριε Κούγια. Είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος 20 χρόνια, βλέπω ποδόσφαιρο 30. Εντάξει, από μικρό παιδί, αυτή ήταν η μούρλα μου, όπως και δική σας φαντάζομαι. Την άποψή μου την έχω διαμορφώσει ακόμα και αν έκανα λάθος και στην Πάτρα και στα Γιάννα σας λατρεύουν και σταματάνε ταξί. Πάμε λοιπόν να δούμε. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα. Ακούστε με λοιπόν. Με ποιους μιλήσατε, πρώτα απ' όλα εσείς προσωπικά δεν με γνωρίζετε. Το σύστημα αξιών που έχω, τον τρόπο που ασκώ την. Μιλάνε τα έργα σας. Μιλάνε τα έργα σας. Να σας πω κάτι. Να σας πω δύο παραδείγματα. Θέλω να σας πω. Σε οποιαδήποτε ομάδα πήγα. Την πήρα στις αστεχνικές κατηγορίες, ακόμη και η Λάρισα αν δεν πήγαινε αστεχνικό θα έπαιζε, τελευταία χωρίς ένα δελτίο, τις ανέβασα κατηγορίες, τις εξηγίανα οικονομικά και δεν ανέβαινε οι ομάδες μου στη Σούπερ Λίγκα, γιατί έβρισκα απέναντι μου τον Κόκαλη, έβρισκα τον πατέρα και το συνεργείο τους με τις ομάδες που είχαν, την Ηλιούπολη,
τις ομάδες που ευνοούσαν και το χρονικό διάστημα το συνεργείο του Γιάννη Παπαδόπουλου και του Θωμά Μητρόπουλου. Κύριε Κούγια, μην πάμε μακριά. Πριν από λίγους μήνες. Μία ομάδα μου, ακούσαν κάτι. Δεν πτώχευσε ποτέ. Πήρα πτωχευμένες ομάδες εξ Γιάννα. Τις έκανα όλες ομάδες αξιοπρόσεκτες, με εξαιρετικούς ποδοσφαιριστές. Πάμε λοιπόν να πείτε με ποιον έχετε μιλήσει και σας έχει πει με ονοματικό. Μα σας είπα, μιλάνε τα έργα σας, κύριε Κούγια. Στην Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, Πέμπτη απόγευμα ήταν. Φλεβάρι, νομίζω Γενάρη, δεν θυμάμαι ακριβώς. Εκθιάσατε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και είπατε μεταξύ άλλων και έχουν γραφτεί στα site και είχαν και συνάδελφοι μέσα, είχαν δώσει παρουσία. Είσαστε εκεί εσείς. Είχα τρεις συναδέρφους, αδερφικούς φίλους και γράφτηκαν και σε όλα τα site. Ποιος ήταν εκεί, πείτε μου το όνομα τεπώνυμο του ενός. Γιατί εγώ τους ξέρω όλους. Ο ένας εξ αυτών ήταν ο Γρηγόρης Ατρίδης από το Open. Ο Γρηγόρης Ατρίδης από το Open. Και θεωρείτε εσείς αξιόπιστο. Μα γράφτηκαν στα site, κύριε Κούγια. Εντάξει. Συγχωρείτε πολύ που γράφανε στα site. Δεν με αφήνετε να ολοκληρώσω όμως, συγγνώμη. Την Πέμπτη λοιπόν, λέγατε ότι προσπαθούν να μηδενίσουν μερικοί, ο ΠΑΟ και Ξάνθη, δηλαδή τη σοβαρότητα της επιτροπής και το πορίσματό της. Ναι. Και το Σάββατο πρωί βγάλετε ανακοίνωση και λέγατε η κυρία Μαρούπα που είναι νούμερο. Τι σχέση η κυρία Μαρούπα με το ΕΜΕ. Είναι μέλος της επιτροπής, κύριε Κούγια. Ακούστε, μην τα πάτε. Είναι σοβαρή τελικά η επιτροπή ή αποτελείται από νούμερα. Σε κάθε επιτροπή. Μετά από δύο μέρες βγάλετε ανακοίνωση για τη Μαρούπα. Αν περιμένετε λίγο, τι κάνατε την ερώτηση και την παρατηρητή σας. Η Μαρούπα είναι σύζυγος ενός δικηγόρου συναδέλφου μου πολλά χρόνια, του κυρίου Ταουξή. Δεν ασχολείται με τα αντικείμενα μου. Και η ίδια είναι καλή δικηγόρος. Και καλή οικογενειάρχης. Υπάρχει μια διαφορά. Η κυρία Μαρούπα, δεχόμενη bullying, γιατί πήγε για κανένα αυτοψία στην Ξάνθη και είδε τι ακριβώς έχει πουληθεί, δέχτηκε. Μεσήτρια είναι η κυρία Μαρούπα. Είναι μεσήτρια. Είναι εκτιμήτρια γης, τι είναι. Μην μετάγεστε σαν τον. Όχι, όταν μου λέτε έκανε εκτίμηση η κυρία Μαρούπα, τι εκτίμηση έκανε. Μεσήτρια είναι. Να τελειώνω το συλλογισμό μου. Μάλιστα. Εκείνο που δεν έχετε καταλάβει, ότι η κυρία Μαρούπα είναι μέλος μιας ανεξάρτητης επιτροπής, συνταγματικά κατοχυρωμένης, που είναι παντοδύναμη. Τρεις είναι. Του κουμπάρου το Βγενάκη πρόεδρος, είναι ανεξάρτητη. Να τελειώσω, κύριε, σας παρακαλώ πολύ. Αν θέλετε να κάνω μια σύντηση επίπεδου. Όταν μου λέτε ανεξάρτητη, κύριε Κούγια, δεν είναι ανεξάρτητη. Η επιτροπή έχει προϊστάμενο. Έχει προϊστάμενο η επιτροπή. Σας παρακαλώ πολύ, θα με αφήσετε να κάνω το συλλογισμό μου, ναι ή όχι. Ή θα μιλάτε με τον τρόπο που μιλήσατε χθες. Μια χαρά μιλούσα. Μια χαρά μιλούσα. Ολοκληρώστε. Μην το πάμε στην αντιδικία. Πείτε αυτό που θέλετε. Να τελειώνω το συλλογισμό μου. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι μία από τις τρεις παντοδύναμες συνταγματικά κατοχυρωμένες επιτροπές που κάνουν έρευνα και εκδίδουν πορίσματα. Δεν είναι δικαστήριο. Είναι τρεις. Επιτροπή Ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις, το ΙΣΟΥΡΟΥ για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για το επαγγελματικό αθλητισμό γενικώς. Όπου γίνονται συμβόλαια, που υπάρχει επαγγελματικός αθλητισμός. Η έρευνα αυτής της Επιτροπής δεν έχει όρια. Μπορεί να μπει σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Όπως και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, όπως και το ΙΣΟΥΡΟΥ, να μπει. Να συνεργαστεί με τράπεζες στην Ελλάδα και διεθνώς. Να συνεργαστεί με φορείς διαφόρους του δημοσίου. Με οτιδήποτε. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει κανένα δικαστήριο. Αυτό το πόρισμα οποιοσδήποτε από αυτές τις επιτροπές, στις οποίες μπαίνουν με υπόδειξη των κομμάτων δικηγόροι, παλιοί δικαστές, παλιοί καθηγητές πανεπιστημίου, νυν καθηγητές πανεπιστημίου, θεωρείται ότι είναι δεσμευτικό. Αυτό δεν κατάφεραν να το μεταδώσουν στο ΚΑΣ, στο οποίο ΚΑΣ τι είναι επίσης. Ένα διαιτητικό δικαστήριο που βάζει ο καθένας στο εκπρόσωπό του και συμμετέχουν. Δικηγόροι με δημόσιες σχέσεις από τις διάφορες ομοσπονδίες. Από την Ελλάδα ήταν παλιά ο Πατελής Οδέδας, του Άρη. Ήταν μετά ο Σοφοκλής ο Πυλάβιος. Δεν ήταν οι κορυφαίοι κάτι να αποσύμουν νομικοί. Πήγαν εκεί γιατί ήταν στην ΕΠΟ, γιατί είχαν τη δυνατότητα μέσω του Κοντομινά να μπορούν να επιβάλλουν την παρουσία τους, γιατί μπορούσε ο Πυλάβιος μέσω της ΕΠΟ και που ήταν πρόεδρος να πάει εκεί στο ΚΑΣ. Αυτή η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού είναι παντοδύναμη και δεν έχει καμία σχέση ούτε με την πρωτοβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο που είναι τακτικός δικαστής, ούτε με την Επιτροπή Εφέσεων, ούτε με το ΚΑΣ. Αυτό που δεν κατάφεραν οι δικηγόροι του Ολυμπιακού που πήγαν εκεί να μεταφέρουν είναι ότι δεν είναι δικαστήριο. Άρα, τι είπε το ΚΑΣ, δεν είναι δυνατόν να εκδίδεται μια απόφαση με την απόφαση ενός πρωτοβαθμίου δικαστηρίου. Πρέπει να υπάρχει και εφετείο. Δεν κατάλαβαν ότι έχει δικαστεί και σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό αυτή η διαδικασία. Και σας το λέω από τώρα, το αποτέλεσμα όποτε δικαστεί, γιατί τώρα πια δεν έχουμε καθόλου επιτροπή λόγω της παρετήσεως όλων των μελών, λόγω του bullying του ΠΑΟΚ, τους έβγαλε όλους πουλημένους και δεν ξέρω αν θα δεχτεί κάποιος να πάει εκεί. Όταν θα δικαστεί, και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ, κρατήστε το, η οποιαδήποτε ποινή θα αφαιρεθεί από του χρόνου, θα ξεκινήσει πιθανώς, αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Γιατί εγώ θεωρώ ότι κανένας τακτικός δικαστής
Δεν υπάρχει περίπτωση να αθώσει τον ΠΑΟΚ για την πολιτιοκτησία με την Ξάνθη, με τα στοιχεία που υπάρχουν. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό να εξηγήσει τι θέλανε να κάνουν εκεί και πήραν ένα ξενοδοχείο και προπονητικό κέντρο, το οποίο δεν χρησιμοποιεί κανένας κατά την άποψή τους και δεν κάνει και ατομικές προπονήσεις ο κ. Καπατζίδης, ούτε ο κ. Ιβάν Σαββίδης, ούτε το μέλλον του ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν, όταν καταλάβετε αυτό που σας λέω, θα το μεταφέρετε στους κρατές. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού με αυτά τα στελέχη και με αυτήν την κυρία Μαρούπα που της έκανε επίθεση εγώ γιατί, για να ισοσκελίσει αυτό που έκανε και είπε θα κάνουμε και έρευνα για την ΑΕΛ, αφήνω τις εντυπώσεις για την ΑΕΛ. Λες και δεν γνωρίζει ότι 47 χρόνια κάνω φορολογική δήλωση, τι φορολογικές δηλώσεις κάνω, έχω ένα Ε9 με 28 ακίνητα με την περιουσία που έχω κάνει από τη δουλειά μου και δεν έχω ανάγκη κανέναν Σαββίδη, κανένα Μαρινάκη, κανένα Βαρδινογιάννη στο παρελθόν. Γι' αυτό και κράτησα τις ομάδες μου χωρίς να είναι στην πρώτη εθνική, χωρίς επιχορηγήσεις και πάντοτε κορυφαίες. Δεν είμαι καινούριος ιδιοκτήτης. Είμαι ο συνειδιοκτήτης του Ηρακλή τότε που ήταν ομαδάρα. Και είχε πραγματικός ιδιοκτήτης. Όχι τώρα με αυτά τα ρετάλια που πήγανε μετά το Μυτιλινέο που την κατέστρεψε. Και έβαζε τους αχαιρανθρώπους να τη διοικούν. Το Ηρακλή. Λοιπόν, όταν μιλάς για μένα, κυρία Μαρούπα, που ξέρεις ότι ποιος είμαι και έρχεσαι στις αγορεύσεις μου να με ακούς για να γίνεις καλή δικηγόρος, δεν μπορεί να λες για την ΑΕΛ θα κάνουμε έρευνα επειδή στο λέει ο Θωμαίδης. Εκεί αντέδρασα. Από εκεί και πέρα, όταν βγαίνει ένα πόρισμα της Επιτροπής, κανείς δεν μπορεί να ανατρέψει. Ούτε τώρα μπορεί να ανατραπεί. Σας το λέω ευθέως, όποιος και να δικάσει. Γιατί αλλιώς καταργείται το Σύνταγμα και καταργείται η λειτουργία του ελληνικού κράτους. Δεν κατάφεραν στο ΚΑΣ να τους πούνε ότι δεν είναι δικαστήριο επιτροπή. Να ρωτήσω εγώ κάτι πάνω σε αυτό που λέτε. Επειδή πλέον το ΚΑΣ είπε ότι δεν είναι δεσμευτική η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικής. Είναι λάθος του ΚΑΣ αυτό. Δεν μισό λεπτό, μπορεί να, μισό λεπτό να το ολοκληρώσω. Να το ολοκληρώσω. Ναι. Μισό λεπτό. Αν λοιπόν δεχτούμε ότι θα το δεχτεί αυτό η Επιτροπή ΕΦΕΣΟ και θα πει δεν είναι δεσμευτική, πάω να πάρω εγώ την ευθύνη που είμαι ο δικαστής. Της απόφασης. Δεν θα το κάνει, δεν μπορεί να το κάνει. Είναι παράνομο. Πείτε ότι το κάνει. Το κάνει αυτό. Δεν είναι η πρώτη δεν φορά. Μπορεί, σας το λέω. Δεν μπορεί να μην το θεωρήσει δεσμευτικό, εννοείται. Δεσμευτικό, ναι. Παρόλο... Θα το διώξουν από... και τι θα γίνει. Και το ΚΑΣ μετά τι θα το ξαναπηγαίνουμε στο ΚΑΣ. Θα το ξαναγυρνάει το ΚΑΣ πίσω μετά. Ακούστε, όχι. Το ΚΑΣ έκανε κάτι. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Απέφυγε να πιάσει τα κάρβουνα στα χέρια του. Στην απόφαση του ΚΑΣ γράφει τη διάβαση. Ότι παρόλο ότι θα μπορούσε να πάρει θέση το ΚΑΣ στην ουσία της υποθέσεως. Δεν παίρνω, ναι. Για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο δεν έλυσε το πρόβλημα το ΚΑΣ. Θα γιατί μπορούσε να πει αθώος ή ένοχος δηλαδή λέτε το ΚΑΣ. Έτσι, μπράβο. Να. Έγινε πολιτιοκτησία. Ακούστε ποιο πρόβλημα υπάρχει τώρα. Ποια είναι νομοθεσία θα εφαρμοστεί. Αυτό πάω να ρωτήσω. ΚΑΣ. Ότι με ποιο κανονισμό λοιπόν θα δικάσει ο εφέτης τώρα αφού δεν υπάρχει στην ΕΠΟ. Όχι. Ακούστε τι, υπάρχει. Αν δικάσει με τους κανονισμούς της ΕΠΟ ο εφέτης που θα έρθει. Δεν ήταν εφέτης, οι τρεις εφέτες. Οι τρεις, ναι. Πρόεδρος Εφετών και ανώτεροι δικαστές, θα πρέπει να δικάσουμε τον κανονισμό της ΕΠΟ. Γιατί η τροπολογία της κυβέρνησης δεν έχει γίνει κανονισμός ακόμη. Άρα υπάρχει κίνδυνος υποβιβασμού και των δύο. Υπάρχει κανονισμός της ΕΠΟ για πολυδιοκτησία. Όχι, εφαρμόζονται αναλογικά όταν υπάρχει κενό οι κανονισμοί της FIFA και της UEFA. Που εκεί δεν προβλέπεται η τροπολογία του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Γεραπετρίτη. Εκεί όμως, νομίζω, διορθώστε με αν δεν κάνω λάθος, εκεί όμως δεν προβλέπεται να πέσει ο ΠΑΟΚ, εκεί προβλέπεται να πέσει Ξάνθη μόνο. Ξάνθη, αυτό θα σας πω. Ενώ, γιατί μου κάνει εντύπωση, γιατί και στην Επιτροπή Εφέσεων που σας μετέφεραν αυτά που σας μετέφεραν, εγώ είπα, μου κάνει εντύπωση. Γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή δεν είναι μια απόλυτη λύση. Γιατί οι κανονισμοί της FIFA είναι κλασικοί. Η ομάδα που έχει μεγαλύτερη ιστορία, περισσότερους τίτλους, καλύτερη βαθμολογική θέση διαχρονικά, σώζεται αυτή που αγοράζει δηλαδή. Ναι. Που έχει και τα χρήματα και εξαφανίζεται η άλλη. Ο ΠΑΟΚ έχοντας ένοχη συνείδηση για αυτό που έκανε στην Ξάνθη θέλει να έχει και το σκύλο χορτάτο και το, να είναι δεμένος ο σκύλος και να κάνει και τη δουλειά του. Τα θέλει όλα. Δεν μπορεί να γίνει. Άρα αυτό. Όμως έτσι όπως το λέτε, αν τελικά εφαρμοστεί αυτό, θα πέσει η Ξάνθη και θα μείνει ο ΠΑΟΚ χωρίς ποινή. Θα πίνει... Και έτσι μπράβο. Και έτσι πρέπει να γίνει για μένα. Ωραία, δεν θα διαφέρει βαθμό. Για μένα αυτή είναι η άποψή μου. Και αυτό είναι το σωστό. Ο ΠΑΟΚ κακώς υφίσταται να φέρει στο βαθμό. Τον Ολυμπιακό το συμφέρει αυτό το αλαλούμ. Ωραία, για να συνεχίσουμε την κουβέντα. Το ότι δεν κατάλαβαν κύριε Κούγια στο ΚΑΣ και κατάλαβε η Μαρούπα και ο κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη πραγματικά με ξεπερνάει. Μην τους υπαβαθμίζετε. Ο κουμπάρος του κυρίου Αυγενάκη, ο κύριος Τσουβλάκης, υπήρξε κορυφαίος δικηγόρος και έτοιμος, κορυφαίος δικαστής και ετοιμότατος δικαστής. Το ίδιο και τα άλλα μέλη της Επιτροπής είναι οικονομολόγοι. Χρόνια ολόκληρα στο ΚΑΣ τα έχουν υποδείξει τα κόμματα. Κανείς δεν πήγε να τους αντικαταστήσει. Κανείς δεν έκανε στάση. Σου το πάω, έκανε στο παρελθόν. Ο Άρης όταν... έκανε. Ο Άρης για τη Μαρούπα έχει χρόνια τώρα, λέει. Παιδιά, ας πω κάτι άλλο. Αυτό μπορεί να την εξαιρέσει. Μπορεί να κάνει αίτηση εξαιρέσεώς της. Ναι. Δεν ξέρω, το καταλαβαίνετε. Δεν το κάνουν όμως κανείς. Κάνουν δηλώσεις και δεν κάνουν διαδικαστικές σωστές πράξεις.
Εμένα αν ο ΠΑΟΚ μου ανέθετε την υπόθεσή του και την οποία θα αναλάβανε, σας το λέω ευθέως. Το έχω δηλώσει κιόλας. Θα έλεγα το εξής. Κύριε, τι κάθετε και σκάτε και διεκδικείτε το πρωτάθλημα τότε ακόμη. Αυτή τη στιγμή εμείς, ο ΠΑΟΚ δηλαδή, μένουμε χωρίς βαθμολογική αφαίρεση και θα πέσει Ξάνθη. Τι έγινε αν πέσει Ξάνθη με τους χωρίς οπαδούς, χωρίς τίποτα άλλο και είναι στη Β' Εθνική. Τι προσφέρει στο ποδόσφαιρο Ξάνθη δηλαδή. Πείτε μου, εξηγήστε μου. Τι προσφέρει στον ελληνικό ποδόσφαιρο ομάδα σαν την Ξάνθη, χωρίς οπαδούς, χωρίς εμφανή διοξείτη πια. Κάνω κουμάντο δύο υπάλληλοι. Ο Παπαδημητρίου θα έλεγε, ο Παπαδημητρίου μίλαγε πιο πολύ χθες από τον Καραγεωργίου. Τον λυπήθηκα τον Καραγεωργίου. Έδωνε το λες στους παίχτες περισσότερο τον Καραγεωργίου. Λοιπόν, κάντε μου τη χάρη να βλέπετε τα πράγματα αντικειμενικά και κυρίως σας παρακαλώ πάρα πολύ. Το λέω ευθέως, συνειδητοποιήστε τι ακριβώς είναι η απόφαση του δικαστηρίου του εφετείου, του πρωτοβαθμίου, από τακτικούς δικαστές, που οι οποίοι, εάν δεν θεωρούσαν δεσμευτική την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ελληνισμού, πού θα τη θεωρήσουν και οι καινούργοι, θα απαρέβαιναν το καθήκον τους και θα κινδύνευαν να μείνουν εκτός του σώματος των δικαστών. Άλλο ένας τακτικός δικαστής και να με εναρμόζει στον νόμο, γιατί θα έκανε ο Ολυμπιακός μια παράβαση καθήκοντος μήνυση, και εγώ το ίδιο, και θα έκαναν τη δουλειά τους οι άνθρωποι. Και άλλο να είσαι ένας δικηγόρος που αποφασίζει έτσι. Ας πάει λοιπόν μετά στο κάσο οποιοδήποτε και να διακινδυνεύσει από εκεί και πέρα αυτά πρέπει να διακινδυνεύσει. Λοιπόν, εδώ έχετε εξοργήσει τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ερωτήσεις. Ούτε με ενδιαφέρει. Όχι, όχι, θα σα μεταφέρω ερωτήσεις τους. Που είναι ερωτήσεις που τις συζητάμε και νομίζω ότι μπορείτε να απαντήσετε. Και να μην βιάζει το φίλο στο 293, γιατί τρώμε κι εμείς. Ναι. Μπορείτε να με πάρετε σε ένα λεπτό, γιατί ήμουνα σε ένα βενζινάδικο κάποια στιγμή και έμεινα εκτός και πρέπει στις μία θα εκδοθεί απόφαση. Να μπω στο αυτοκίνητό μου σε ένα λεπτό, πάρτε. Ωραία, σε ένα λεπτό σας ξανακαλούμε. Λοιπόν, να πω στο φίλο το 293. Ο οποίος έστειλε ένα ερώτημα και λέει ότι δεν το κάνουμε και δείχνει μπινελίκια στο Λίμπερο, βγάζεται τον έμιστο του Ολυμπιακού κτλ. Ο κύριος Σκούγιας ζήτησε και ο ίδιος να παρέμβει με παρέμβασή του από μόνος του το βράδυ του Σαββάτου. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τον βγάλουμε και να τον ακούσουμε και να του δεν πούμε όλα όσα θέλουμε. Φίλοι, δύο, τρία. Και φυσικά και δεν ήταν. Αλλά είμαστε ελεύθεροι στον οποιοδήποτε να τον βγάλουμε και να μιλήσει. Επειδή του κάναμε το ερώτημα που θα του κάνουμε τώρα, φίλε 293, που το έστειλε 12:23. Δεν πρέπει σε 12:31 να αρχίσει χαρακτηρισμούς, ωραία δημοσιογραφία του Λίμπερο κτλ. Χαλαρώστε λίγο. Εδώ ακούγονται τα πάντα. Τα πάντα. Χαλαρώστε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και μια σειρά που γίνονται οι ερωτήσεις των ακροατών. Θα μεταφερθούν όλες οι ερωτήσεις που έχετε και για τον Μπλέγα εδώ από ό,τι βλέπω και για τους δανεικούς και για τα πάντα όλα. Δεν είμαστε ένα ραδιόφωνο το οποίο κάνει το ένα ή δεν κάνει το άλλο. Μαριλίσσα να πάρει τον κύριο Κούγια. Λοιπόν. Και από εκεί και έπειτα είδατε και τι ερωτήσεις το έχει κάνει ο Στέργιος και στο κάτω-κάτω η όλη κουβέντα έχει ξεκινήσει ακριβώς γιατί υπήρξε τοποθέτηση του Στέργιου το βράδυ του Σαββάτου η κριτική απέναντι στον κύριο Κούγια. Δεν θα αλλάξει. Εντάξει, ναι, ο καθένας, όχι. Δεν γίνεται να είμαστε αρεστοί σε όλους. Θέλω να πω στον ακροατή ότι ο λόγος που μιλάμε, αυτή τη στιγμή είναι γιατί του ασκήθηκε κριτική του κύριου Κούγια. Παρεξηγήθηκε ο κύριος Κούγιας και έκανε παρέμβαση. Οπότε μην βάζετε χαρακτηρισμούς και τα λοιπά, ειδικά στα παιδιά τους, στους συναδέλφους του ρεπορτάζ. Του πάω, κάτσε να μπει στο αυτοκίνητο, ρε φίλε, περίμενε. Πάει στο δικαστήριο ο άνθρωπος. Έχει την. Πώς τη λένε, με τη χείρα. Το δικαστήριο και τον καπετάνιο. Λοιπόν, σε ένα λεπτάκι που θα καλέσει η Μαριλής, αν μας ακούει. Μας ακούει η Μαριλής, γιατί είσαι εδώ και τα λοιπά. Θα προχωρήσουμε και παρακάτω. Λοιπόν. Από εκεί και έπειτα, ένα ζήτημα είναι το πότε θα εκδικαστεί αυτή η υπόθεση με τους εφέτες. Γιατί δεν έχει μείνει κανένας πλέον. Έτσι, έχει παραιτηθεί και ο Βάκος, ο οποίος ήταν αυτός που μειοψήφισε στην απόφαση την αρχική, και όλοι οι αναπληρωματικοί. Είναι αλήθεια, Στέργιο, ότι επιβεβαιώνεται αυτό που σου έλεγα, ότι δεν θέλει κανείς να τους. Δεν θέλει κανείς να μπλέξει. Τον έχουμε τον κύριο Κούγια και πάλι. Θα ήθελα να μπορούσα να άκουγα τα σχόλια τη. Λοιπόν, σας λέω τώρα ότι σας μεταφέρω τώρα τις δύο-τρεις ερωτήσεις που έχουμε από ακροατές, γιατί είναι πάνω στο αντικείμενο που μιλάτε γι' αυτό. Καταρχήν, έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, το ξέρετε κι εσείς πάρα πολύ καλά, τα θέμα δανεικοί, παίκτες κτλ. Λέει ο πρώτος φίλος, ο οποίος μάλιστα μας βρίζει κιόλας γιατί δεν σας ρωτήσαμε εγκαίρως. Είναι και αυτό κομμάτι και της δικής μας της δουλειάς που είναι δύσκολη. Ρωτήστε, λέει τον κύριο Κούγια, αφού έχει πάρει δύο δανεικούς από τον ΠΑΟΚ, αν είναι και αυτός στο άρμα του ΠΑΟΚ. Με τη συλλογιστική ότι όποιος παίρνει δανεικούς είναι και σε άρμα. Δεν είπα εγώ αυτό πράγμα. Εγώ είμαι για άλλο πράγμα μίλησα. Δεν μπορεί να, όταν έχεις 10 δανεικούς όπως έχει ο Βόλος,
και που είναι ουσιαστικά η αντερήκωση του ΠΑΟΚ, σου δημιουργούνται εντύπωση. Δεν έχω κανένα στοιχείο ότι ο Βόλος ανήκει στον Σαββίδη. Mm-hmm. Λέω, σου δείχνει, αυτό είναι μια ένδειξη. Εάν δεν έχεις δυνατότητες να παρέμβεις, να δεις σε αυτό που γίνεται, είπα, παραδείγματος χάρη το 2015, μου ήρθαν στα χέρια μου δύο συμβόλαια που είχε πουληθεί ο Παζιάννα σε έναν επιχειρηματία Αυδή, Γιάννη Αυδή, ο οποίος ήταν συνεταίρος του Σικελίδη, του ιδιοκτήτου της Ξάνθης. Είχαν κάνει τον καράζ στα Γιάννηνα, εκεί που είναι η περιφέρεια, στην πλατεία, αν ξέρετε, αν έχετε πάει ποτέ, ναι, που είχε ένα καράζ εκεί στο κέντρο. Και είχε πουληθεί ο Παζιάννη το 51% στον Αυδή. Με μια διαφορά, ότι ένα μήνα πιο πριν, ο Αυδής είχε πουλήσει στον Σαββίδη, μαζί με τον μετέπειτα πρόεδρο του Ενώσεως των Ιωαννίνων, τον Βρακά, που ο γιος του έπαιζε στην Ακαδημία του ΠΑΟΚ και είναι και εξαιρετικό ποδοσφαιριστής, και νομίζω θα γυρίσει τώρα την Ιταλία στο ΠΑΟΚ. Είχε το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Θεσσαλονίκη, που το είχαν αγοράσει, το παλιό στρατηγείο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, αυτομάτως δημιουργούνται σκέψεις. Δεν έχει κάποιο στοιχείο στα χέρια σου. Ναι. Όταν εδώ όμως στην Ξάνθη, είχε το στοιχείο ότι πουλήθηκε αυτό το οποίο είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της ομάδος. Το να πάρεις δανεικούς. Εγώ πήρα από τον ΠΑΟΚ δανεικούς και μας βοήθησαν και πάρα πολύ και οι δύο, με εξαιρετική απόδοση, και ευχαριστώ κατ' επανάληψη. Και μάλιστα πήρα τους δανεικούς. Την προηγούμενη μέρα θα παίζαμε το Ολυμπιακό να παίξουμε. Ναι. Και τότε βγήκε. Μισό λεπτό. Να πω το εξής. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, αλλά θα σας πω το εξής. Ναι. Τότε λοιπόν είχατε καλές σχέσεις με τον ΠΑΟΚ ποδοσφαιρικά. Και πάντα έχω και τώρα έχω. Και δεν σας βρίζανε αυτοί που σας βρίζουν τώρα. Μπορεί να σας βρίζαμε εμείς οι Αριανοί τότε. Για ποιο λόγο, τι σας έκανα εσάς. Όχι, μπορεί να σας βρει. Θα σας πω. Κάποτε στη Β', όταν ήταν πήγε να ανέβει ο Άρης από τη Γ' στη Β' Εθνική, έγινε η μοναδική ομάδα στη Δεύτερη. Το έχουμε ξανασυζητήσει στον αέρα και δεν μου είχατε πει ότι είχα δίκιο. Πήγε να ανέβει από την Τρίτη Εθνική στη Β' Εθνική. Τότε εσείς ήσασταν στη Λάρισα και στη Δεύτερη Εθνική η Λάρισα. Στη Δεύτερη Εθνική στη Λάρισα. Μπράβο. Στη Εθνική, στη Λάρισα. Και ήσασταν στο τόξο των ομάδων εκείνων που τέθηκε απέναντι. Το ξέρω, το ξέρω. Την επόμενη λοιπόν, προσέξτε λίγο. Ο Τσαλτίδης είμαι τώρα. Ο μισό λεπτό. Ο Χρήστος Τσαλτίδης είμαι. Προσέξτε λίγο. Και την επόμενη σεζόν που η Λάρισα ανέβηκε στην ΑΠΑ Εθνική και δεν υπήρχε Κούγιας εκεί, στη Β' εννοώ, η Δόξα Δράμα ανέβηκε κανονικά ως δεύτερη από τη ΓΑΜΑ Εθνική στην ΑΕΘ. Τότε, αν θυμάστε, γιατί ο Κιλτζίκης αντέδρασε, γιατί αλλά ήταν αντέδρασε. Γιατί δεν είχε δύναμη ο Άρης. Δεν είχε δύναμη. Επί Καλαϊτζίδη ήταν τώρα αυτά, τα θυμάστε. Τσαλτίδη, ακούστε με. Τσαλτίδη. Και Τσαλτίδη. Ναι. Θα χαρώ πολύ να τα πω. Αύριο θα σας προσφέρω. Αν έχετε χρόνο, έλα στα δικαστήρια να τα πούμε από κοντά. Θέλω λοιπόν να γνωριστούμε. Ακούστε με κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει το συμφέρον της ομάδας. Ούτε φέτος. Αντιληπτό. Ούτε φέτος θα ασχολούμαι με την πολιτιοκτησία. Πάω Ξάνθης, εάν δεν ήταν η Ξάνθη ανταγωνιστριά μας. Και με ενοχλεί ακόμη και το γεγονός ότι θα συνεχίσει να είναι ανταγωνιστριά μας. Αν δεν γίνει ένα διάρθρωση τώρα και δεν παίξει μπαράζ. Και δεν θα είναι. Δεν πρέπει να γίνει μπαράζ. Αυτό δεν λέει ο. Αυτό θα ψήφιζα το καλοκαίρι. Μα δεν κατάλαβε κάτι. Εγώ θα προσφύγω. Αυτή είναι η διαφορά και αυτό γίνομαι και κακός. Εμένα με ενδιαφέρει το εξής. Εμένα με ενδιαφέρει να υπάρχει νομιμότητα για να κάνω τον προγραμματισμό μου. Πώς θα αντιμετωπίσει μια Ξάνθη με το Σαββίδι από πίσω της. Γιατί δεν τρέψτε μου. Πώς θα αντιμετωπίσεις μια Ξάνθη. Μπορεί να πει κάποιος κύριε Κούγια και η Λάρισα θα έχει τον Ολυμπιακό από πίσω της και θα αντιμετωπίσει την Ξάνθη. Γιατί ο Ολυμπιακός έχω σε κάτι. Υπάρχει μια διαφορά. Εγώ δουλεύω και είμαι δικηγόρος αυτού που με επιλέγει. Και να σας πω κάτι. Στις λεπτομέρειες δεν ήμουν δικηγόρος όλου του ομίλου του Σαββίδη. Κάναμε μια συνάντηση απέναντι από τη Βουλή σε εξαιρετικά γραφεία στο Μέγαρο Αρβανίδη με τον κύριο Σαββίδη, με τον συνεργάτη του, τον συνάδελφό μου τον Κώστα, που είναι μαζί του πάντοτε. Το Φωτιάδη. Το Φωτιάδη τον Κώστα. Και με τον Άγγλο, τον επικεφαλής των ομίλων του των επικοινωνιακών. Και συμφωνήσαμε να αναλάβω πολύ σημαντικά. Τη μια μέρα το είπαμε και την άλλη μέρα εξαφανίστηκα. Και ακολούθως εγώ έγινα δικηγόρος όλου, γιατί τότε με επέλεξαν. Ωραία. Του ομίλου Μαρινάκη. Κολλάει τώρα εδώ η ερώτηση του 116. Αν θεωρείτε. Ναι. Επειδή μιλάμε για πολυδιοκτησία, λέει και τα λοιπά, κυριαρχική επιρροή και τα λοιπά, το ότι εσείς πληρώνεστε από. Θα το διαβάσω όπως το λέει. Όπως επιρροή έχει ο Ολυμπιακός στον κύριο Κούγια, πληρώνοντάς τον για άλλες επιχειρήσεις. Λέει ο φίλος ο Αλέξανδρος. Ισχύει αυτό. Δεν απαγορεύεται. Με αυτόν τον τρόπο θα έπρεπε εγώ να απαγορεύεται να έχω ομάδα. Γιατί εμένα ήταν κατά κυρίως πελάτες μου. Η οικογένεια Αγγελοπούλου. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη. Ο Μπόμπολας. Ο Σικελίδης. Όχι τη Ξάνθη, ο Πάνος. Της Ξάνθης, ναι. Ο οποίος ο Σικελίδης είναι και βαφτίσει και το γιο μου. Ήταν ο Μελισανίδης.
Είχα τον αδερφό του Μελισανίδη σε ανθρωποκτονία. Τον Ιάκο. Ο Μελισανίδης παλιότερα. Σε διάφορες υποθέσεις. Οποιοδήποτε δηλαδή του οποίου θα ήμουν δικηγόρος, θα έπρεπε εγώ να μην αποκτήσω ποτέ ομάδα. Ενώ είμαι αυτός που αγαπάει το ποδόσφαιρο πιο πολύ από όλους. Αυτοί δεν υπήρχαν όταν εγώ είχα δικές μου ομάδες. Το 81-82 που μαζί με τον Θεοδωρίδη είχαμε ομάδες. Θα με απαγορεύσουν εμένα. Άρα δεν απαγορεύεται κάτι τέτοιο να το λέμε, γιατί ο κόσμος, ξέρετε, δεν είναι ούτε νομικός, ούτε έχει γνώση των νόμων. Ναι. Απαγορεύεται να έχεις ομάδα όταν έχεις συστηματική εταιρεία. Δεν υπάρχει άλλο συνταγματικό κόλλημα. Δηλαδή, για μένα θα με απαγορεύσουν. Γιατί εγώ δεν μου κάνει δώρο Μαρινάκη. Σας πω και θεωρώ και τον εαυτό μου αδικημένο. Κάνοντας τις δίκες που κάνω για τον εκδοτικό μήλο του Μαρινάκη, γιατί εκεί είναι γενικότερα το επιχειρηματικό, το πω Εμέγκα, το ΟΑΝ, τις εφημερίδες του, τα δικαστήρια που κάνω κάθε χρόνο ξεπερνούν τα 100. Οι αμοιβές μου είναι πολύ μικρότερες από αυτές που θα έπαιρνα αν έπαιρνα ένα δικαστήριο. Ουσιαστικά κερδισμένος ο Μαρινάκης είναι, δεν είμαι εγώ. Απλώς με ενθουσιάζει το γεγονός ότι με εμπιστεύονται άνθρωποι αυτού του επίπεδου και το κυριότερο απ' όλα ότι εξαιρετικά από το σκληρό ποινικό, που είναι το σκληρό ποινικό των ανθρωποκτονιών, των ναρκωτικών, των εκβιασμών, των οποιονδήποτε εκνόμων συμπεριφορών, είναι ένα ποινικό, πολιτικό ποινικό. Έχει απέναντί σου το Τσίπρα, όπως ανοίγα την υπόθεση του Ριχάρδ. Έχει απέναντί σου κυβερνήσεις. Όταν υπερασπίζει πολιτικούς, έχει απέναντι τους πολιτικούς. Είναι έτσι η ευθύ της δουλειάς μου εμένα και η δική του προσωπικότητά μου μου αρέσει. Όταν θα είχα δηλαδή το Σαββίδι πελάτη, σε διάφορες υποθέσεις, θα έπρεπε να μην έχω ομάδα, δηλαδή θα έπρεπε να ήμουν στα ήμουν διχατρική του ΠΑΟ. Με σκότει πολύ δηλαδή. Δηλαδή επειδή τώρα η ομάδα μου είναι, επειδή τη συμβαίνει να έχω συνδεθεί φιλικά, ακραία φιλικά, με τον Μαρινάκη, σε επίπεδο οικογενειακό. Για κοιτάξτε πέρσι, την προηγούμενη μεσοζάνη, την προηγούμενη το κερδίσαμε με τον Πέντο. Το θυμάστε με τον γκολ του... Στο τέλος, ναι. Στο τέλος. Και πάλι μου δικηγόρος. Πέρσι, στο δεύτερο παιχνίδι μας έδωσαν ένα μαϊμού πέναλτι, του Ελαραμπή, αν θυμάστε, με τον Πέρτο. Στο έκτο λεπτό. Και στο 90 από σύμπτωση δεν ισοφαρίσαμε και όχι μόνο αυτό. 90 λεπτά παίζαμε τόσο όπως πρέπει να παίξουμε και στο τέλος βγήκε ο Μαρτίνς, βγήκε ο Καραπαπάς, βγήκε ο Βαλμπουενά και λέγανε ότι η ΑΕΛ μας έπαιξε ύποπτα, σκληρά. Και την άλλη μέρα ο Γάβρος έλεγε κούγια με τον Καβαθιώτη, πες πόσα λεφτά έπεσε το μόρα, τους έδωσε πριν. Και ήμουν ήδη δικηγόρος. Πάντως κύριε Κούγια, με αυτά που έχετε πει για τον Μαρινάκη τα προηγούμενα χρόνια και τώρα είστε αδερφικοί φίλοι, αυτός που σας πήρε στο λαιμό του πρέπει να έχει μεγάλη μαεστρία για να σας παραπλανήσει. Δεν σας ακούμε. Κάνει διακοπή. Σε τούνελ μπήκατε. Έχει ένα θεματάκι. Μόλις είπες τη λέξη Μαρινάκης, ρε φίλε. Δεν σας ακούμε κύριε Κούγια, θα να το ξανακαλέσουμε. Περιμένε. Για μιλήστε τώρα, νομίζω ακούγεστε. Ναι. Τώρα σας ακούμε. Πέρα και μπροστά από τις αρέσεις, εκεί διασκλείδωνε καταγραμμένος τρόπος. Εκεί στις υπηρεσίες ασφαλείας δεν υπάρχει επικοινωνία. Για ευνόητους λόγους. Α, από τη Γαδά περάσατε. Α, μάλιστα. Όχι. Πού? Από το παλιό φυλακέ του Ναυπλίου. Στον Ναύπλιο. Α, κάτω είστε το. Αύριο είστε Θεσσαλονίκη. Σωστά, έχετε δίκιο. Αύριο, ναι. Εγώ λοιπόν να σας πω ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξαιρετικοί στην καθημερινότητά τους, στο επιχειρήν τους. Και όταν φτάνουν στο ποδόσφαιρο, κάνουν πράγματα ακραία. Εμένα ο Μαρινάκης με θεωρεί πέτειο για τις δικαστικές ταλαιπωρίες και με θεωρούσε που περνάει τώρα. Και η υπόθεση του Κοριόπουλου που απειλάγει με βούλευμα. Και η τωρινή που αντιμετωπίζει στο ποινικό δικαστήριο, με τις 27, και στην επιτροπή διοντολογίας, ξεκίνησαν από δικές μου μηνύσεις. Εγώ έκανα τα υπόμνημα. Τότε δεν ασχολείται ούτε ο Μελισανίδης, ούτε ο Αλαφούζος, ούτε ο πατέρας και όλοι κάνανε υπέρ του Μαρινάκη καταθέσεις. Στο δε ποινικό δικαστήριο που έγινε πριν από λίγες μέρες, το οποίο είναι το ποινικό μέρος της Επιτροπής Διοντολογίας, και ο Αλαφούζος, και ο Μελισανίδης, και όλοι όσοι κατέθεσαν, και ο Πιλάβιος, και ο πατέρας, κάνανε καταθέσεις υπέρ του Μαρινάκη. Μισό, τι κάνανε? Καταθέσεις υπέρ του Μαρινάκη. Και βέβαια, στο ποινικό δικαστήριο. Πάνε, τι μεσολάβησε? Μεσολάβησε η αλλαγή πλεύσης του Αλαφούζου, που συνεργάζεται με τον Σαββίδη στο τηλεοπτικό τοπίο. Υπάρχει μια διαδικασία να αγοράσει ο Σαββίδης ποσοστό του Sky. Σημαντικό ποσοστό. Αυτό το ποσοστό που γνωρίζω εγώ από την επαγγελματική μου σχέση κατήχε ο Μαρινάκης προηγουμένως και που οι σχέσεις Αλαφούζου με Μαρινάκη χάλασαν όταν ο Μαρινάκης απέστειλε τις μετοχές του. Γιατί του έκανε σκληρή κριτική το Sky μετά το παιχνίδι με τον Καλόπουλο, με τον Παναϊκό. Και βάλαν την επιχείρηση πάνω απ' όλα.
και ο Μανέκης έφυγε. Από τότε έρχεσαι ο πόλεμος, πήρε το Θωμαίδη, τότε το Blue Sky μαζί με τον πατέρα, ξεκίνησε αυτή η διαδικασία εις βάρος του Μαρινάκη, με τον Ουρουάν, με όλα αυτά που γίνονται. Τώρα όμως ο Αλαφούζος, ο οποίος αντιμετωπίζει πολλές φορές προβλήματα οικονομικά, γι' αυτό το λόγο και είχε φύγει και πολλά χρόνια από την Ελλάδα με τον παλιό Sky, από τα χρέη που υπήρχαν, και που κανείς δεν τα λέει, τώρα προσπαθεί να πάρει χρήματα από το Σαββίδη, ο οποίος θα γίνει μέτοχος στο Sky, αυτή είναι η γνώση που έχω, και να πάρει και το management του Open. Το οποίο είναι παθητικό 30 εκατομμύρια το χρόνο. Σε εσάς τι μεσολάβησε, κύριε Κούγια, να μην μιλάμε για παλιά. Σε εσάς τι μεσολάβησε και από ανταλλαγή σκουπιδιών δημόσια με τον κύριο Μαρινάκη γίνανε αδερφικοί φίλοι. Σε εσάς τι μεσολάβησε. Γίνανε η δική του πρωτοβουλία. Η δική του πρωτοβουλία, αυτός με πλησίασε, μου ζήτησε συγγνώμη για αυτά που συνέβαιναν στο παρελθόν και μου έδωσε χρόνο να τον γνωρίσω. Και συγχρόνωση έγινε. Γιατί έχετε πει και για χούντα του Μαρινάκη έχετε πει. Ακούστε τι συνέβη μετά. Ενώ έγιναν λοιπόν οι εκλογές. Ενώ έφυγε ο Μαρινάκης από το ποδόσφαιρο, εγώ συνεχίζω να έχω ομάδες. Την επόμενη μέρα που έφυγαν οι προηγούμενοι και έφυγε υποτίθεται το κύκλωμα αυτό του κόκαλη το οποίο έχει κληρονομήσει ο πατέρας και το κληρονόμησε και ο Μαρινάκης, γιατί έτσι δεν είναι τα πράγματα ακριβώς, και έρχονται εξηγιαντές υποτογραμμένο, την επόμενη μέρα ο νυν εισαγγελέας, ποδοσφαιρικός εισαγγελέας ονομάτι Λάινης, καταγόμενος από την Κολοπετινίτσα στην κυριολεξία, Τυρτέα έλεγε το χωρίο, την παλιά Κολοπετινίτσα, μισώντας με, μου αφαίρεσε τους φρουρούς μου πριν καταθέσω στη δίκη κατά Παπαδόπουλου, κατά Τσακογιάννη και των υπολείπων. Την επόμενη μέρα ασκήθηκε ποινική δίωξη εις βάρος μου, γιατί ενώ το γνώριζαν ότι τις κασέτες χρησιμοποίησα για να εμπεδωθούν οι κατηγορίες εις βάρος Μαρινάκη και εις βάρος Μπέου, μου τις είχε δώσει ο πατέρας, γιατί την κατηγορούμε για κακούργημα να χάσω τη δουλειά μου και απείλησαν τον Μπέο. Το επόμενο χρονικό διάστημα, οι διαιτητές, οι παράγοντες που ήταν εναντίον μου όλα αυτά τα χρόνια επί Κόκαλη, επί Πατέρα, επί Μαρινάκη, παρέμειναν και έγιναν παντοδύναμοι. Τι να μην αλλάξει. Οπότε διάλεξα πρόσωπα. Επέλεξα μεταξύ των προσώπων τα οποία ήταν στο περιβάλλον του ποδοσφαίρου και συγχρόνως μου έγινε και τιμική πρόταση να είμαι δικηγόρος όλων αυτών των εφημερίδων, του ιστορικού χώματος, των νέων, του ΜΕΚΑ. Και αυτό είναι πολύ τιμητικό για μένα να με επιλέγω. Και ανέβηκε και η Λάρισα. Όπως έχετε δηλώσει, αν δεν είχαμε επιστροφή στις ισορροπίες με τον Μαρινάκη, δεν θα ανέβαινε η Λάρισα, έχετε δηλώσει. Και εκεί γίνεται παράφραση. Εμείς εκείνη τη χρονιά πήραμε δύο πέναλτι, ο Απόλλωνας στα Τρίκαλα 9. Και παρόλα αυτά ανεβήκαμε γιατί δεν μας πολεμούσαν. Απλώς φέρναμε δίκες διαιτησίες, πήραμε δύο πέναλτι όλο τον χρόνο. Οι άλλοι πήραν ανταγωνιστές μας, ο Απόλλωνας στα Τρίκαλα 9. Και δεν ξέρω αν θα ανεβαίναμε αν δεν έκανε το λάθος. Τότε είναι να βάλει περισσότερους παίκτες. Τότε αν θυμάστε. Ναι. Που μέτρησε ένα λάθος ξένους. Πάλι απ' έξω θα μέναμε. Γιατί στο τέλος γίνονταν της κακομοίρας. Της κακομοίρας γίνεται όπως γίνεται πάντα δυστυχώς στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να σας πω κάτι όμως. Λοιπόν, σας ακούω, μιλάτε τόση ώρα και αντιλαμβάνομαι ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τουλάχιστον αυτά που ξέρω εγώ που είμαι 23-24 χρόνια στον χώρο δημοσιογραφικά, γίνεται ένας χάμος και το θέμα δεν είναι ποιος παίζει καλύτερο ποδόσφαιρο. Το θέμα είναι ποιος έχει τις άκρες στην ΕΠΟ, ποιος θα βγάλει πρόεδρο στη Λίγκα, ποιος φτάσαμε και στους δικαστές πλέον, δηλαδή μπάλα παίζουμε ή κάτι άλλο. Αυτό είναι κύριε, αυτό είναι. Αυτό πρέπει να κάνετε, να το εμπεδώσετε. Εγώ το έχω εμπεδώσει. Οι ενώσεις ελέγχουν το ποδόσφαιρο γιατί βγάζουν πρόεδρο στην ΕΠΟ. Όχι βγάζουν πρόεδρο, βγάζουν την ΚΕΔ. Και αυτό στη ΕΠΟ βγάζει την ΚΕΔ. Ακούω ενώσεις, ο ένας πήρε στη μία ομάδα, ο άλλος έχει την άλλη ομάδα. Πήγανε στο χορό της ΤΑΔΕ Ένωσης στο πρώτο τραπέζι. Αυτό ποδόσφαιρο. Και ακούσαμε κάτι. Και στα αρχίδια, όχι, δεν είναι ποδόσφαιρο. Και επειδή εγώ το έχω ζηώσει, εμείς αν κλείσει τότε με το Θεοδωρίδη, έπρεπε να έχουμε πάρει δύο πρωταθλήματα και δύο κύπελλα. Και μας τα κλέβαν έτσι. Βάζαμε τα λεφτά μας τότε, ένα Ηρακλή καθαρό, με αυτά τα βλαμμένα εκεί, τους δίθεν με ένα καλτσίδι εκεί, που τους πιάσανε με 3 κιλά χασίσεις στο Βόλο, κάναν πολέμους, κάναν πορείες για να αρχίσουμε την Λέω. Να δώσει ένα δισεκατομμύριο, 200 εκατομμύρια δίθεν γιατί έχει το κατεστημένο και θα το ήλεγε. Δεν μιλάμε για ένα δισεκατομμύριο δραχμές, έτσι. 4 εκατομμύρια ευρώ σήμερα. Και την επόμενη μέρα που πήρε 6 εκατομμύρια που έδωσε ο Κωνσταντίνου και δεν κουνήθηκε φίλο. Και τους άλλους. Δυστυχώς, εδώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει αξιοκρατία στο ποδόσφαιρο. Δεν μετράει το να έχει καλή ομάδα. Μετράει ποιον έχει διαιτητή κάθε Κυριακή. Με δύο διαιτητές σε καθάρισα. Ό,τι στόχο και να έχεις. Αυτό είναι το καθημερινή καθημερινότητα. Και ενώ περιμέναμε, γιατί εγώ τον Σαββίδη τον είδα μάγκα, τον είδα καθαρό, να περάσει ο γραμμένος. Εγώ ψήφισα ανοιχτά γραμμένο. Εγώ ψήφισα ανοιχτά γκακάτσι στις εκλογές της Super League για υποψήφιο πρόεδρο. Κόντρα στον Ολυμπιακό που ψήφισε τον Λισάνδρου, που τώρα τα έχουν με τον Λισάνδρου. Δεν έχουμε άδεια να εκτιμούν να ξέρουν τους ανθρώπους. Δεν τους αρέσει.
Και μπήκαν τώρα στη διαδικασία να τους έχει για τα θελήματα Μελισανίδης. Και τον Κρυσαβίδη και τον Αναφούζο. Για τα θελήματα τους έχει. Τους δουλεύει όλους. Του πήρε του Σαββίδη ένα ποτάσμα και ένα κύπελο και τώρα του έδωσε τους βαθμούς για να μην πει ο Σάπιος Δί. Και έγινε ξαφνικά ένα εξηγιαντής του ποδοσφαίρου Μελισανίδης. Που δίπλα στο διπλανό του γραφείο είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Που κάθε εβδομάδα δέρνει οποιονδήποτε πάει απέναντί του στις εκλογές των Ανέμπτων. Και δεν λέει κανείς την αλήθεια. Και ασχολούνται με τον Κούγια. Και τι κάνει ο Κούγιας. Να ασχολούνται. Ας κοιτάξουν όμως πίσω. Και εσείς έχετε χρέος. Αφού είστε και άνθρωποι οι οποίοι εκπροσωπείτε συλλόγους και το λέτε ανοιχτά. Γιατί δεν υπάρχει αυτό που λέμε. Όχι, δεν εκπροσωπούμε συλλόγους. Αγαπάμε για τους συλλόγους. Κανένα σύλλογο, κύριε Κούγια. Δεν κρυβόμαστε, κύριε Κούγια. Έχω την άποψή μου για εσάς που δεν αλλάζει 50 χρόνια να μιλάτε. Δεν πειράζει, κύριε, να σου πω κάτι. Να την χειροδετήσω. Θεωρώ ότι κάνετε τα πάντα για να μείνετε στη δημοσιότητα. Όπως για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ποια δημοσιότητα, κύριε Αστασιάδη, δεν ξέρω τι σου λένε τα μηνύματα. Κύριε Κούγια, αποσύρατε τη φανέλα του Κόμπι Μπράιαντ και δεν έχετε αποσύρει τη φανέλα του Μιτσιμπόνα, πλάκα μου κάνετε τώρα. Όχι, γιατί ο γιος μου είναι άρρωστος με τον Κόμπι Μπράιαντ. Και έκλαιγε στο σπίτι μια. Και ο Μιτσιμπόνα ήταν ο ηγέτης της ΑΕΛ και η φανέλα του ακόμα τη φορά είναι. Τι έγινε, αυτό είναι κάτι που αφορούσε τους προηγούμενους. Εγώ τώρα πήρα την ΑΕΛ, είναι καινούργια ΑΕΛ. Τότε που η ΑΕΛ ήταν ΑΕΛ, αλλά τότε πρέπει να το κάνω. Εγώ λοιπόν τι έκανα. Σε παγκόσμια συγκίνηση, γιατί το πράγμα δεν ήταν απλώς μπασκετμπολίστας. Μη μηδενίζετε τα πάντα. Εντάξει, εκμεταλλεύεστε την επικοινωνία. Δεν είναι κακό αυτό για μένα. Εντάξει, δημοσιότα. Ποιος μιλάει τώρα, πετάγεται και οι δυο σαν τις πορδές και οι δυο. Σκούτε πολύ δηλαδή. Όχι, μισό λεπτό. Συγχαρητήρια, κύριε Κούγια. Μισό λεπτό να το πετάγεστε σαν τις πορδές τώρα δεν είναι σωστό, κύριε Κούγια μου. Δεν έπρεπε να μιλάμε καθόλου και να κάνετε το διάγγελμα, κύριε Κούγια. Αφού το ανακαλείτε, εντάξει. Λέξτε, ανακαλώ. Ακούστε όμως κάτι. Εγώ τι ανάγκη να έχω από ηλικία 25 ετών. Θεωρούμε κορυφαίος ποινικολόγος στην Ελλάδα. Όλες μου υποθέσεις. Αλήθεια είναι προβάλλονται αυτό. Γιατί είναι. Τι δημοσιότητα να πάρω. Δημοσιότητα εντάξει, να σας πω κάτι. Να σας πω κάτι. Σας αρέσει η δημοσιότητα. Δεν κακό αυτό. Δεν κακό. Και εμάς μας αρέσει. Να είστε στην επικαιρότητα. Κάνετε κάποια πράγματα. Ακούστε με λίγο εσείς. Επειδή όπως είστε εσείς κορυφαίος στην νομική και εμείς έχουμε μία πορεία δημοσιογραφικά και στην επικοινωνία. Η επικοινωνία. Με την επικοινωνία το έχετε. Ψάχνετε πάντα. Αφήστε με λίγο να ολοκληρώσω. Ψάχνετε πάντα τον τρόπο να είστε στην επικαιρότητα. Για μένα δεν είναι κακό. Είναι λάθος σας αυτό που λέτε και φωνάζουμε και μας ακούει κανείς. Άλλο να έχετε ευαισθησίες, να έχεις παιδεία, άλλο να είσαι πραγματικός πατριώτης και άλλο να είσαι απατεώνας. Εγώ λέω ότι υπάρχουν απατεώνες δικηγόροι που έχουν προβολή και δεν αξίζουν να έχουν τίποτα. Η παιδεία είναι, κύριε Κούγια, να φτύνει σε αντίπαλο ποδοσφαιριστή, αυτή είναι η παιδεία. Αφήστε, αυτό είναι ποδοσφαιρική παιδεία. Α, είναι ποδοσφαιρική παιδεία. Εγώ δεν έχω φτύσει κανένα, κύριε Κούγια. 40 χρονών είμαι, δεν έχω φτύσει άνθρωπο. Έχετε παίξει μπάλα εσείς? Έχω παίξει μπάσκετ. Εντάξει, το μπάσκετ είναι αλλιώς. Το μπάσκετ, ναι. Μεγαλομέτωχος ναυτίνη, ποδοσφαιριστή, ωραία παιδεία. Μπράβο. Ακούστε με και πάλι, το ξαναλέω και πάλι. Όταν σου βρίζει τη μάνα σου ο άλλος, όπως βρούτησε εμένα ο Κατουρί, αντί να κακίσει τον Κατουρί που πήγε να διοκτήσει, που πήγε να χωρίσει τον Κατουρί που συνεχώς έβριζε, έκανε όλο τον αγώνα, ήταν εκνευρισμένος, μένεται σε εκείνο το αντικείμενο. Εμένα μου βρίζει τη μάνα μου, θα σκοτώσω τον Μπιαλόγλου, όπου τον βρω στη ζωή μου, με αυτό που έγραψε ανακοίνωση στην Ξάνθη το βράδυ του αγώνα. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Ειλικρινά σας το λέω, είναι σε χαρακτήρας. Όταν είσαι αυτοδημιούργητος άνθρωπος, όταν κλαίνεσαι σε σκάφη, όταν σου ζεσταίνει η μάνα σου και με πράσινο σαπούνι να σε πλύνει ζεστό κρύο στη σόπα και έχεις κάνει αυτό που κάνει εγώ στη διαδρομή, δεν επιτρέπω σε κανένα Μπιαλόγλου, Σαββίδη, Μελισσανίδη να αγγίξει οτιδήποτε. Το επεισόδιο που είχα προχθές με τον Αλαφούζο, με στην ΕΠΑΕ, είναι αυτά που μείναν στην ιστορία. Δεν υπολογίζω κανέναν εγώ μπροστά στην δημοσιογραφία. Άρα λοιπόν αυτό που είπατε, την προηγούμενο μήνα έχω τις εξής υποθέσεις που απασχολούν τη σοβαρή κοινωνική πραγματικότητα. Εκτός της δίκης που έχω σήμερα, έχω την υπόθεση της Μαρκέλας, που με παρακάλεσε δικηγόρος συνάδελφός μου να συμμετάσχω. Έχω την υπόθεση του ψευδογιατρού με τα θύματα. Έχω την υπόθεση που ανεδείχθη με τις υποκλοπές του Παπαγγελόπουλου και τις άλλες. Έχω ανάγκη εγώ να γράψω τη φανέλα μου, σώστε την Αγία Σοφιά, για να έχω τη δημοσιότητα, για να πληρώσω 40.000 πρόστιμο. Κύριε Κούγια, το έχω πει πολλές φορές, είναι μάρτυρας και ο Χρύσανθος, ότι αν είχα ποτέ σοβαρή υπόθεση θα πουλούσα το σπίτι μου για να έχω εσάς συνήγορο, αλλά σαν παράγοντα, συγγνώμη, σαν παράγοντα ποδοσφαιρικό, δεν σας έχω σε εκτίμηση. Γιατί, για ποιο λόγο. Και αυτό το έλεγα, επίσης μάρτυράς μου ο Χρύσανθος, όταν ήταν η εποχή που υποτίθεται ήσασταν κοντά με τον ΠΑΟΚ. Έτσι είναι, Χρύσανθε. Δεν αλλάζει η άποψή μου, κύριε Κούγια, εμένα. Σας θεωρεί κορυφαίο νομικό, δεν σας θεωρεί πάγοντα. Δεν πειράζει, τι κάνουμε τώρα. Από Πέμπτη σε Σάββατο, εμένα δεν αλλάζει η άποψή μου, κύριε Κούγια. Όπως η δική σας. Δεν αλλάζει. Θα την αλλάξει. Έχετε χρόνο, απλώς εγώ είμαι πολύ μεγάλος και δεν ξέρω αν θα προλάβετε. Αλλά σας λέω όμως το εξής. Στη διαδρομή σας,
Δεν θέλω να κάνω μαθήματα σε κανένα, γιατί θεωρώ ότι πάντα υπάρχουν καλύτεροι από μένα και είμαι καλός δέκτης σε οτιδήποτε. Και σε μια συζήτηση κερδίζω. Δεν έχω κάνει τα πτυχιακά στη ζωή μου. Δεν έχω δυνατότητα να κάνω οτιδήποτε. Από τους ανθρώπους παίρνω σωστά πράγματα. Ακούστε λοιπόν. Όταν θα μιλάτε για έναν άνθρωπο, θα κοιτάζετε τη διαδρομή του. Δεν μπορείτε να βγάλετε ούτε το επάγγελμά του από τη μέση, ούτε την οικογένειά του από τη μέση. Τον τρόπο που. Προχθές το παιδί μου, ο γιος μου πήγε αστυνομική. Δεν μπαίνει τυχαία ένα παιδί αστυνομική με δεκάδες χιλιάδες υποψηφίους. Και όταν μπορείς να το στείλεις σε ένα ξένο πανεπιστήμιο. Και διαγωνίστηκε με τα άλλα παιδιά και πήγε αστυνομική. Αυτό δείχνει κάτι από μένα και τη διαχείριση της οικογένειάς μου. Απ' την άλλη μεριά, όταν έχω αλλάξει αυτές τις ομάδες, δηλαδή 10 χρόνια στο Ηρακλή, πάρτε την πορεία του Ηρακλή τότε και την οικονομική του διαχείριση της αγωνιστικής. Πάρτε τον Παδιάννα, πώς τον πήρα, πώς τον άφησε. Πάρτε την Παγκακή, τι ήταν και πόσες φορές έχει υποβιβαστεί και πόσο βρώμικη ομάδα είναι αυτή τη στιγμή. Πάρτε τη Λάρισα πριν την πάρω, τι ήταν. Άρα λοιπόν. Ο Πλέγας που στέλνει ένας εδώ της Παναχαϊκής είναι. Γιατί δεν τον θυμάμαι, είναι πιτσί. Της Παναχαϊκής είναι όντως. 15 χρονών έχουμε πρόταση από την Αταλάντα να τον πάρουμε. Συμφωνούμε να πάει στην Αταλάντα. Εγώ επειδή είμαι Παναθηναϊκός, είναι ο Κρίτης μου, τέτοια είναι τα παναθηναϊκά μου αισθήματα. Και θέλω να πάει στον Παναθηναϊκό τότε που αντιμετωπίσει προβλήματα ο Παναθηναϊκός. Μιλάω με τον Αναστασίου, κάνουμε φιλικό και μου λένε ότι δεν θα τον πάρουν. Την άλλη μέρα έτσι χάλασε σχέση με τον Αλαφούζο. Την άλλη μέρα ο Αλαφούζος μου λέει θα τον πάρουμε, σε παρακαλώ. Πάω λοιπόν να το στείλω σε ένα Αταλάντα και να πάρω 286.000 ευρώ το στρακ. Και έρχεται ο Πιτσιρικάς και μου λέει ο πατέρας στις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, είναι καμιά προσέκολη. Αποφασίσαμε λέει να μην φύγουμε. Το καλοκαίρι όμως όπως όλα τα παιδιά, γιατί το είχα κάνει συμβόλαιο 14 ετών, τέλειωνε το συμβόλαιο του. Ήταν 16 χρονών. Το καλοκαίρι το επόμενο, εκείνο ήταν 17, τέλειωνε και το συμβόλαιο του και ήμουν ελεύθερος. Έτσι έχασα το Σάμαρη, τον οποίο πάλι εγώ έκανα επαγγελματία. Του λέω κύριε Λέγα, σε παρακαλώ πολύ, θα κάνουμε ανανέωση. Αλλιώς ένα χρόνο δεν θα ξαναπαίξει ποτέ. Και εκεί τη στιγμή που του λέω σε ένα χρόνο δεν θα ξαναπαίξει ποτέ, αφού δεν πάει στην Αταλάντα και να πάρω και εγώ τα χρήματα, γιατί δεν έχω κανένα από πίσω μου πρέπει να επιβιώνω, μου αποκαλύπτει ότι έχει υπογράψει κρυφά στο κανονικό. Και ότι έχει συμβόλαιο 70.000. Και εκεί χάλασε σχέση με τον Αλαφούζο και εκεί εκμεταλλεύτηκε ο Μαρινάκης και με πλησίασε. Ακολούθησε τον πήρε ο Παναθηναϊκός, τον πήρε ο Ολυμπιακός, το κατέστησαν το παιδί γιατί το βάλανε παθηκυριακός, αλλά εξαιρετικός ο Σίς τώρα στα 21 του χρόνια, νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ξαδράμας πέρσι, μαζί με τον κριτικό. Μάλιστα. Απάντησα για τον Πλέγα. Ναι, θέλετε να κάνετε μια τελευταία ερώτηση για να το κλείσουμε, γιατί έχει το δικαστήριο. Δεν είναι το δικαστήριο. Δεν είναι το δικαστήριο. Συγγνώμη. Όποτε θέλετε, οτιδήποτε αφορά εμένα. Θα έρθετε μια μέρα στο στούντιο εδώ, θα φέρουμε και Ζαγόρα μέσα να είμαστε όλοι. Με Ζαγόρα Κόλκα πρέπει να είστε μια μέρα. Εγώ δέχομαι οπωσδήποτε, αλλά πρέπει να γίνει βράδυ. Βράδυ. Μέρα, βράδυ! Στη ζούγκλα του Ζαγόρα, από... Ζαγόρα, Κόλκα, εδώ θα γίνει η πάρτι. Αν θέλει. Και αύριο βράδυ. Το αύριο δεν το ξέρω, αν είναι εδώ ο Γιώργος. Λοιπόν, ευχαριστούμε, να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, ό,τι ερώτηση στείλατε, την είπαμε. Βέβαια, με τον Κούγια μπορεί να μιλάς 15 ώρες. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε κι άλλο. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ο Κούγια δεν δέχεται ποτέ να του πει ότι σε κάτι δεν είναι καλό. Δηλαδή θα προσπαθήσει να σε πείσει. Είναι και νομικός, ρε φίλε. Να σε πείσει ότι έχει δίκιο. Τώρα από εκεί πέρα, όπως είπε σωστά, όλοι κρίνονται από την πορεία τους. Ο Στέργιος νομίζω είπε κάτι πάρα πολύ τίμιο. Ότι θα πουλούσα το σπίτι μου για να τον έχω δικηγόρο, αλλά ως παράγοντα θεωρώ. Μα ότι εγώ δεν το είπα και το Σάββατο, Χρυσάνθη, ότι ναι. Θα ήθελα κάποια στιγμή, το έχω ξαναπεί πολλές φορές στην εκπομπή μας. Θέλω κάποια στιγμή ένα ποδόσφαιρο χωρίς Κούγιες, χωρίς Μπέους, χωρίς από αυτούς. Δεν θέλω άλλο. Θα σου πω βέβαια ότι είναι άλλο Κούγιας και άλλο Μπέους για μένα. Είναι δεν άλλο, θέλω, είναι κάτι τελείως δεν θέλω το παραγωγητήλικη αυτό. Δεν μου αρέσει. Πώς το κάνουμε. Εντάξει, το έχεις πει όντως. Χωρίς, δεν μου αρέσει. Χωρίς ούτε μου αρέσει να είναι μεταφραστής ο Δήμαρχος Βόλου και να μπαίνει στο γήπεδο, ούτε μου αρέσει ο Κούγιας, ούτε ο Καραπαπάς. Αυτή η συμπεριφορά δεν μου αρέσει. Ναι. Εντάξει, και δεν προλάβουμε να το ρωτήσω. Ήθελα να το ρωτήσω τον Αλέξη Κούγια. Ναι. Το να μηδενίσει συνεχώς ανθρώπους, δηλαδή έχει πει τον Αναστασιάδη, τον Άγγελο. Νούμερο απατεώνα προπονητή. Έχει αφήσει αιχμές για τον Άστο πρόσφατα. Γεια σου, Νάστο Πεκταρά, ωραίο πέναλτι της εξυγίασης. Έχει πει απατεώνα ποδοσφαιριστή το Λεωζίνιο. Δεν γίνεται όποιος δεν του αρέσει να βγαίνει στην αντεπίθεση. Να πάμε στο break γιατί χρωστάμε καμιά 50.000 διαφημίσεις και επανερχόμαστε. Ο φίλος ο 614 λέει: σύμφωνα με το Google, η αξία περιουσίας του Αλαφούς είναι 37 δισεκατομμύρια δολάρια. Για ποια οικονομικά προβλήματα μας μιλάει? Μισό λεπτό. Αν έχει 37 δισεκατομμύρια δολάρια, μπορείς να μου πεις γιατί έχει κάνει 248 διακανονισμούς ο Παναθηναϊκός και άλλαξε ο νόμος για να μείνει ο Παναθηναϊκός στην κατηγορία. Έλα τώρα, παιδιά. Εντάξει. Το μήνυμα του 6948 δεν το διάβασε ολόκληρο. Διάβασε μόνο. Ποιο? Ποιο λες? Ότι το μήνυμα ολόκληρο είναι καλησπέρα. Τίποτα δεν έχει αποδειχτεί για πολιτιοκτησία. Α, ναι, πες το. Υπάρχει μια εισήγηση κουρελόχαρτο και είναι πολύ ευγενική αυτή η έκφραση, λέω εγώ. Το κουρελόχαρτο. Mm-hmm.
Όπως είπε το ΚΑΣ, η οποία αναφέρεται σε επιρροή, όπως επιρροή έχει και ο Ολυμπιακός στον κύριο Κούγια, πληρώνοντάς τον για άλλες επιχειρήσεις. Το είπα αυτό, το μετέφερα. Ναι. Δεν ανέφερες για το. Εντάξει, το κάνω το σχηματοποίησα σε ερώτηση. Για τον Πλέγα το διάβασες. Το μήνυμα του φίλου του 1945, πραγματικά φίλε, είναι ένα δωρεάν μάθημα ότι δεν πρέπει να βιάζεσαι. Ναι. Το ότι έχουμε μηνύματα δεν σημαίνει ότι. Με το που στέλνει κάποιο το μήνυμα, είμαστε υποχρεωμένοι να το διαβάσουμε στο δευτερόλεπτο. Έχει και μια ροή. Αν είναι το μήνυμα του Ιβάν Σαββίδη, θα το διαβάσω πριν το στείλει. Αλλά αν είναι. Οκ, okay, με κάθε σεβασμό. Και επίσης, γιατί λέτε, δεν βγάζουμε το δικηγόρο του ΠΑΟΚ να απαντήσει. Παιδιά, η εκπομπή έχει φιλοξενήσει τον κύριο Μπαλτάκο 14 φορές. Έχουμε βγάλει όλους τους ανθρώπους. Και εδώ τώρα, και προσέξτε το... λίγο. Εμείς βγάλαμε τον κύριο Κούγια γιατί το ζήτησε ο ίδιος με παρέμβασή του λοιπόν, και είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Για τον κόσμο που δεν ξέρει το τι ναι. ακριβώς γίνεται, μπορεί να μας ακούει χρήσατε και περιστασιακά. Ναι. Εντάξει, και να έβαλε να ακούσει τον Κούγια και να λέει κτλ. Ναι. Λοιπόν, η συνειδητή απόφαση της εκπομπής και ένα κομμάτι ανήκει σε μένα είναι να μην φιλοξενούμε τον Αλέξη Κούγια, τον Αχιλέα Μπέο, τον Βίκτορα Μητρόπουλο που υπήρχε φεγγάρι στην πόλη μας που έβγαινε. Έλεγε ο Βίκτορα στην άποψη για το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και η εκπομπή. Δεν έχει φιλοξενήσει από το Σεπτέμβριο και μετά κανέναν. Εντάξει. Ναι, μπορούμε να το κάνουμε αυτό και να όχι, λέμε για τα νούμερα. Όχι. Είναι επιλογή. Δεν θέλω ούτε Κούγια ξανά, δεν θέλω ούτε Μπέο, δεν θέλω ούτε Βίκτορα Μητρόπουλο. Ξαναλέω, δεν του βάζω δύο καζάνι του ανθρώπου. Απλώ ο καθένα στο κομμάτι εμένα δεν με. Προσβάλλει την αισθητική μου. Του δύο που είπε δεν του έχουμε βγάλει. Τον Μπέο και τον Μητρόπουλο, τη στιγμή που σε άλλα μέσα τη πόλη του έχουμε. Είναι δικαιωμάτιο, ρε παιδί μου. Δεν θα επιλέγει. Το ποιο θα βγάλει, α πούμε. Ο καθένα κρίνεται. Εντάξει, εμένα δεν. Και ξαναλέω. Αν όμως παρέμβει ο κύριος Μπέος, μισό λεπτό. Αν παρέμβει φυσικά, φυσικά τι, και να του δώσουμε το λόγο. Ποιοι είμαστε εμείς για να πούμε όχι, δεν κατάλαβα. Εντάξει, δεν έχουμε χούντα. Όπως έλεγε, είναι χούντα του ποδοσφαίρου ο Μαρινάκης, έλεγε ο Κούγιας όταν ήταν σκουπίδι ο ένας τον άλλον. Τώρα είναι φίλοι. Όπως είπε και έχουμε και οικογενειακές σχέσεις και μπράβο τους ανθρώπους. Ναι. Εντάξει. Αυτή είναι η άποψη δική μου υπάγεια. Δεν αλλάζει και νομίζω ότι χρειάζεται να μου το αναγνωρίζεις για να το πούμε και να το κλείσουμε. Το είπα αυτό. Ότι ακόμα και όταν ο Κούγιας θεωρούνταν φίλος του ΠΑΟΚ. Εμένα η άποψή μου ήταν αυτή, ότι δεν θέλω Κούγια. Δεν θέλω, ρε παιδιά. Ευτυχώς που δεν έγινε δικηγόρος του ΠΑΟΚ. το μήνυμα του 6986 για τον ΜΠΑΝ θα το απαντήσει ο Χρήστος σε λίγο. Να ξεκινήσω λίγο με. Απλά με, να πω ότι μαζί μας είναι η Ιντερβέντε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Κορυφαία πλατφόρμα σε mobile και tablet. Τεράστια γκάμα παιχνιδιών σε καζίνο και live καζίνο. Υπηρεσία Cashout, live streaming. Επίσημος χορηγός ελληνικής Super League και For All Stores. Μαζί μας με δωράρα, Peugeot 208 και άλλα 49 πολύ μεγάλα δώρα. Αρκεί να πας σε ένα κατάστημα For All που γιορτάζουν 7 χρόνια λειτουργίας και συμμετέχεις στο διαγωνισμό με οποιαδήποτε αγορά παγωτού, επώνυμου προϊόντων, energy drink, energy coffee, φυσικά Baroness Arabica 100% forallstores.gr για περισσότερες λεπτομέρειες και Mr. Gold 628586. Ανοίξαμε πλέον μετά τη μία και φέρνουμε την πίτσα, τη μακαρονάδα, τη σαλάτα, τα καλτσόνε, τα πινερλί. Μουσακά, παστίς και σουφλέ, ριζότα, τα πάντα όλα. 62-85-86. 82-80 μερίδα. Έτσι. Πάμε να πιάσουμε λίγο και το παιχνίδι χθες και γενικότερα έχουμε λοιπόν, πολλά θέματα πλέον, όχι με το παιχνίδι χθες, αλλά με την επόμενη μέρα και στις δύο ομάδες ξεκινάει ο Θα μου δώσεις λίγο περισσότερο παρακαλώ, χρόνο, παρακαλώ. Γιατί απλά από αύριο έχουμε δεν θα έχεις τη χαρά. 35 λεπτά. Δεν θα έχεις τη χαρά θα να με έχεις απέναντι. θα με βγάζεις, αλλά θα έχεις εκ των πραγμάτων πιο πολύ χρόνο. Να τα λέω μόνος. Εντάξει, μου. Να αναλύσεις και για το Άρη, φαντάζομαι, έτσι. Και λιγότερο του ΠΑΟΚ να βγάζεις εμένα, Χρήστα. Όχι, να βγάζω του ΠΑΟΚ να λέω μόνο. Έχω όλα ναι, να βγάζεις εμένα, να βγάζεις εμένα για ΠΑΟΚ. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, για το παιχνίδι, το είπα και στη μετάδοση, άλλο παιδιά η καζούρα και άλλο μπορώ να δω 10 πράγματα όπως είναι. Το είπα και στη μετάδοση ότι περίμενα από τον Άρη από ένα σημείο και μετά να παίξει αντιποδόσφαιρο. Δεν το έκανε ο Άρης σε κανένα σημείο του αγώνα. Δεν το έχει κάνει σε κανένα μάτς. Αν υπήρξαν 2-3 πτώσεις ποδοσφαιριστών του Άρη, στις 2 έφαγε μπάλα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, στην άλλη έφαγε κλωτσιά, αλλά και κούραση να υπήρχε μια κράμπα, μια θλάση. Ήταν λογικό. Οι πιο γόλοι από αυτούς έχουν παίξει το τελευταίο δεκαήμερο 10 μάτς. Δεν έχουν βγει ούτε για αλλαγή. Εντάξει. Μπράβο λοιπόν στον Άρη που ακόμα και είχε τις ευκαιρίες του. Εγώ δεν το περίμενα, να σου πω την αλήθεια. Θα μου πεις όχι ευκαιρίες τεράστιες, αν εξαιρέσεις το φάουλ του Ματίγια που έβγαλε ο Πασχαλάκης. Οι άλλες ήταν κεφαλιές, αλλά και πάλι ο Άρης έδειξε ότι πίστεψε και στον γκολ και καλά έκανε. Και μία αυτή με το που στο τσακ δεν την πρόλαβε ο Διαμαντόπουλος στην πάσα του. Τη σέντρα του από τα δεξιά. Λοιπόν, αυτά για τον Άρη θα τα πει ο Χρήστανος στη συνέχεια. Δεν μπαίνω στα χωράφια. Αλλά νομίζω ότι εντάξει, την προσπάθειά του την κάνανε οι παίκτες του Άρη και με το παραπάνω. Για τον ΠΑΟΚ το χθεσινό παιχνίδι απλά ήταν μια άλλη, ακόμα ένας κρίκος στην αλυσίδα των θλιβερών εμφανίσεων του δικεφάλου στα μεγάλα παιχνίδια, είτε στην Τούμπα είτε εκτός. Ο Αμπέλ Φερέιρα είπε και έχει δίκιο, δεν είπε ψέματα, ότι ο ΠΑΟΚ
ήταν η καλύτερη άμυνα στα play-off και στα τελευταία τέσσερα μάτς δεν έχουμε φάει γκολ. Ναι, αλλά ο ΠΑΟΚ κέρδισε στην Τούμπα μόνο τον Όφι. Ισοπαλία με τον Άρη, είτε από τον Ολυμπιακό, είτε από την ΑΕΚ. Ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Δεν νομίζω, δεν ξέρω αν ικανοποιείται ο Αμπέλ Φερέιρα. Εγώ αυτό που βλέπω, Χρήσανθε, και έχω αφουγκραστεί και γνωρίζω είναι ότι δεν έχει την αποδοχή των ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, Αμπέλ Φερέιρα, και αυτό είναι θέμα. Και εμένα εκεί είναι ο προβληματισμός μου για το αν παραμείνει ο Αμπέλ Φερέιρα, κάτι που τώρα που μιλάμε φαίνεται να είναι το πιθανότερο σενάριο, για να μην λέμε ψέματα στον κόσμο. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα γυρίσει όλο αυτό, γιατί μπορεί ο αρκετός κόσμος να θέλει ξύλωμα μέχρι τα πλακάκια και να έρθουν οι σκούπες και να σκουπίσουν τα πάντα. Από το ρόστερ που έχει τώρα πάω 25 ποδοσφαιριστών, μπορεί και 18-19 να είναι τον Αύγουστο στο ρόστερ. Άρα λοιπόν, αφού οι παίκτες ήταν οι ίδιοι, με τον ίδιο προπονητή, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό μετά από 2 εβδομάδες προετοιμασίας και να δούμε κάτι άλλο στις 25-26 Αυγούστου? Οκ, μπορεί να έχει και θα έχει επιστρέψει ο Κρέσπο, θα έχει επιστρέψει ο Ζαμπά. Λογικά, ελπίζουμε, προσδοκούμε, δεν θα έχουμε προβλήματα τραυματισμού πολλά όπως είχε ο ΠΑΟΚ τώρα. Να του λείπει ο Ίγκασον, ο Μίσιτς, ο Βιερίνια, ο Κρέσπο, ο Πέλκας, ο Αγκούστο. Εντάξει, η πανηγύρια έγινε. Και δεν κατάλαβα ποτέ, παρένθεση, γιατί μπήκε χθες ο Βιερίνια. Να παίξει με τον Άρη που από το 75 και μετά γονάτισε, να παίζει ο ΠΑΟΚ με 3 στόπερ. Και νομίζω και αυτό. Βασικά από το πρώτο λεπτό, γιατί έπαιζε με 3 στόπερ. Για να μην του βγήκε αμυντικά. Το Διαμαντόπουλο. Του βγήκε αμυντικά στα τελευταία 3 μάτς, σου λέει μην χαλάσω συνταγή. Εντάξει, οκ. Βλέπει όμως πώς πάει το μάτς. Και βάζει το Βιερίνια στο 75, 3ο στόπερ. Ήταν το αποτέλεσμα που ήταν όπως ήταν. Είναι η εικόνα της ομάδας τραγική φέτος. Έβαλε το Βιερίνια εκεί. Και νομίζω εκεί οφείλεται και ο εκνευρισμός του Βιερίνια. Εντάξει, μια ενέργεια που δεν μας έχει συνηθίσει, Χρήσανθε. Ναι. Ο Βιερίνια. Εντάξει, αλλά όλα αυτά μαζί. Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα. Νομίζω ήταν ο μόνος εκνευρισμένος στο μάτς χθες. Δεν πρέπει να υπήρχε άλλος εκνευρισμένος χθες στο μάτς. Εκνευρισμένος τέτοιο βαθμό δεν είδα κι εγώ, όχι. Γενικά με νεύρο. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα κανέναν. Εκνευρισμένος ήταν ο Μπίσες Βάρος, όταν δεν έπαιρνε την μπάλα όπως ήθελε. Ενώ αυτό στην έδινε, ξέρεις, διαβήτη, ρε παιδί μου, στους υπόλοιπους. Όταν δεν του κάναν πάσα, εκνευριζόταν ο Μπίσε. Που χάνει άλλη μια ευκαιρία από τις δεκάδες που έχει χάσει, δηλαδή, ρε φίλε, σε εκείνο το σημείο και να μην πάει στα δίχτυα. Ναι. Να μην πάει αιστεία. Γιατί το δοκάρι Χρήσανθε δεν είναι αιστεία. Άλλο ένα μάθημα δωρεάν. Φοβερό αυτό. Θεωρείται εκτός αιστείας. Μπράβο, μου το έβγαλε. Λοιπόν, αυτό ήταν ο θλιβερός ΠΑΟΚ χθες. Ακούγοντας τον Φερέιρα να λέει ότι κι αν δεν ενισχυθούμε, δεν προλάβουμε να ενισχυθούμε μέχρι τις 25 Αυγούστου, θα πάμε με αυτούς που έχουμε. Μου σηκώθηκε τρίχα, Χρήσανθε. Δηλαδή, αν κάνει ο κόσμος να τελειώσει η χρονιά, να φύγει ο προπονητής, γιατί αυτό θέλει ο κόσμος. Τώρα, αν θα γίνει, δεν ξέρω, παιδιά. Διαβάζω από όλους ότι. Καταρχήν, είπε ο ίδιος, δεν είπε ο ίδιος ότι αποφασίσαμε με το Ρέμπε και τον Σαββίδι ότι θα μείνω. Αυτό δεν είπε. Δεν το άκουσα. Διάβασα τις δηλώσεις του. Εγώ νομίζω έκανε αναφορά στη συνάντηση που είχε με τον Σαββίδι τον Γενάρη. Ότι καθίσαμε. Αφού είπε Ρέμπε. Θα βρούμε τις δηλώσεις. Αφού είπε τον Γερμανό, νομίζω τώρα. Αυτή την αίσθηση έχω. Δηλαδή, εκτός αν το έχω διαβάσει λάθος, παιδί μου. Και εντάξει, δεν το είδα και επισταμένα. Έτσι το πήρε το μάτι μου. Δεν είναι κάτι άλλο. Ναι. Πριν συνεχίσει να πω ότι υπάρχει η είδηση ότι η αστυνομία μπλοκάρει τον τελικό στη Ριζούπολη. Δεν δίνει άδεια για να διεξαχθεί εκεί. Κάτι λέγει εκτός Αττικής. Χθες ο Ολυμπιακός πρότεινε Ριζούπολη. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για ένα τελικό που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών. Και παρόλα αυτά, μαλώνουμε για τα μέτρα ασφαλείας, για το αν θα είναι στη Ριζούπολη, στο ΟΑΚΑ ή οτιδήποτε άλλο. Απλά το αναφέρω ως είδηση. Από εκεί και έπειτα, τίποτα περισσότερο. Βλέπεις καμιά δήλωση, Αυγενάκη, για την συγκέντρωση χθες στο Καραϊσκάκι? Είναι Δευτέρα ακόμα νωρίς. Δεν έχει πάει ο Υπουργός. Γιατί έβαλε χέρι ο Υπουργός για τον ΠΑΟΚ και τον κορονοϊό. Μιλάμε για σχετοσύνη, χτυπάει κόκκινο. Τα απόγευμα θα κάνουμε τις δηλώσεις. Αλλά αυτή η συγκέντρωση που καλά κάνανε οι άνθρωποι. Εγώ δεν λέω ότι κακώς πήγαινε του Ολυμπιακού. Υπήρχε κατά του οθόνη, υπήρχε φιέστα. Και του ΠΑΟΚ θα πήγαινε. Και του Άρη, αν παίρνει το κύπελο, θα πήγαινε. Αλλά μία δήλωση από τον Υφυπουργό που είναι τόσο καλά ενημερωμένο και για τον κορονοϊό. Τα κάνει όλα και συμφέρει όλη τη Αυγενάκη. Και να μην αναφέρει κάτι πραγματικά. Αυτό λοιπόν που έλεγα. Είναι το εξής. Καταρχήν δεν θα κάνουμε break, θα το πάμε σε ρί. Γιατί εντάξει, φύγαμε λίγο. Με κούγια, πώς να μην φύγουμε από τη ροή της εκπομπής. Μια και μιλούσαμε για Βόλο πριν, Χρήσανθε, βλέπω ότι παραιτήθηκε από τη θέση του Προέδρου ο ηγέτης του Βόλου. Ποιος? Ο Γιώργος Πυριδόπουλος. Ο διοικητικός ηγέτης του Νούπου Σου Βόλος. Παραιτήθηκε ο άνθρωπος.
για τους δικούς του λόγους. Εντάξει, θα βρει άλλο πρόεδρο Νούπου Σουβόλος, φαντάζομαι. Ωραία. Για συνέχισε. Λοιπόν, υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 και ένα κομμάτι, Χρήστη, να το παίξουμε μετά, αν προλάβουμε, για τον Αμπέλ Φερέρα και το κομμάτι αυτό που κάτι λέει για το Ρέμπε και την ενίσχυση. Εγώ λοιπόν λέω το εξής. Ένας προπονητής που δεν έχει εμπνεύσει τους ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω αν είναι όλοι μισή, τα δύο τρίτα ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο σύνολο δεν έχει εμπνεύσει. Πώς θα μπορέσει να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ και με αλλαγές στο ρόστερ να τον οδηγήσει σε ένα διαφορετικό δρόμο από ό,τι ήταν μέχρι τώρα. Την απάντηση δεν την ξέρω. Προφανώς την ξέρει ο Λαφρέμπη και η οικογένεια Σαββίδη. Εγώ έχω τις ενστάσεις μου κατά πόσο μπορεί ο Αμπέλ Φερέιρα. Αν παραμείνει στον ΠΑΟΚ, μακάρι να τα πάει καλά και του χρόνου τέτοια εποχή, να λέω ευθαρσώς ότι έκανα τεράστιο λάθος για τον Φερέιρα, του ζητάω συγγνώμη, είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά θα πω για τελευταία φορά ότι δεν μου έχει δώσει κανένα δικαίωμα να ελπίζω πως με 2-3 επιλογές δικές του ο ΠΑΟΚ θα παρουσιάσει κάτι διαφορετικό στις 25 ή στις 26 Αυγούστου, όπου θα κληθεί να δώσει μια πάρα πολύ σημαντική μάχη και για να περάσει στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, αλλά και για να εξασφαλίσει από τις 25 Αυγούστου κιόλας την παρουσία του στους ομίλους του Europa League. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχεις εξασφαλίσει την παρουσία στους ομίλους του Europa League και να έχεις μετά 3 παιχνίδια για να διεκδικήσεις επιτέλους και να μπεις στους ομίλους του Champions League. Που καταλαβαίνετε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ελληνική ομάδα, για μια ομάδα που δεν έχει την εμπειρία από Champions League. Έχει μόνο εμπειρία ο ΠΑΟΚ από παρολίγο προκρίσεις. Εντάξει, αλλά είναι σε κάθε περίπτωση πολύ σημαντικό το μάτς 25 ή 26 Αυγούστου. Δεύτερη παρένθεση, 29 Αυγούστου επιστρέφει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη. Εργομετρικά, αιματολογικά, όλα τα σχετικά, ιατρικά. Θα θεωρήσουμε και τις κάρτες νομίζω για τη νέα σεζόν. Αν δεν έχουμε τις κάρτες υγείας. Εντάξει. Παραδείγματος ξέρεις αν οι κάρτες, αν συμπληρώσεις κάρτες χθες, μετράνε για τη νέα σεζόν. Αν νόμιζα κάρτες υγείας, θα έλεγες. Όχι. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω. Ούτε εγώ το έχω δει αυτό. Νομίζω δεν μετράνε, αλλά επειδή συμπλήρωσαν δύο-τρεις από τους παίκτες που είχα. Εντάξει. Ναι. Νομίζω δεν μετράνε κανονικά, αλλά τέλος πάντων. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν χρειάζεται. Ναι. Επιγραμματικά. Να δούμε τι θα γίνει με Βιερίνια και Μαουρίσιο. Εγώ θα πω ότι επιτρέπεται για το Βιερίνια να μπει στη μέση και το συνέστημα, Χρήσανθε. Είναι ο αρχηγός της ομάδας, έχει δώσει πάρα πολλά. Και σημαίνει πολλά ο Βιερίνια για τον ΠΑΟΚ και μπορεί να προσφέρει ακόμα αγωνιστικά 1-2 χρόνια. Να σου πω κάτι. Και όχι απλά να είναι στο ρόστερ, γιατί και ο εγωισμός του Βιερίνια δεν θα το επιτρέψει να μην υπολογίζεται και να είναι στο ρόστερ. Ο Βιερίνια, Χρήσανθε, στο ελληνικό πρωτάθλημα, λέω εγώ, θα μπορεί να έχει 1-2 χρόνια. Τον έχω. Καλαδοκό. Ναι. Δεν θα δει τον Άρη. Γιατί? Δεν θα δει τον Άρη. Χαριστέ έχω. Δεν θα δει τον Άρη. Όλη μέρα με το χαριστέ είναι. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να πάει να βρει τον Λουτσέσκου στην. Άλλη τυχά, όχι άλλη τυχά, δεν είναι του Πρίγιοβιτς. Από το, πρωί, είναι, από το πρωί μέχρι το βράδυ σου λέω είναι με το Χαριστέα. Τον ναι. Ψήσει ο Άγγελος. Λοιπόν. Ο άλλος είναι ο Μαουρίσιο. Με το Βιερίνια, πάντως για να το ολοκληρώσουμε. Θεωρώ ότι έτσι όπως πήγε το θέμα στο να επεκτείνει το συμβόλαιο του για το μήνα. Εκεί. Κάτι έχει στραβώσει. Μάθαμε όλοι κάτι ότι κάτι έχει στραβώσει. Ενώ όλοι είχαμε την αίσθηση ότι δεν τίθεται θέμα για το Βιερίνια. Προφανώς και έχουν γίνει πράγματα. Εντάξει, δεν έχουν βγει προς τα έξω. Έχουν γίνει ανάμεσα στο Βιερίνια και στην. Προφανώς στο Σαββίδη. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος που πλάει ο Βιερίνια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εντάξει, θα δούμε. Θα γίνουμε σοφότεροι τις επόμενες. Γιατί κοίταξε, στον ΠΑΟΚ εξελίξεις, όπως και να έχει, θα τρέξουν πολύ πιο γρήγορα από τους άλλους. Γιατί ο ΠΑΟΚ παίζει 25 Αυγούστου, παιδιά. 25, ναι, εντάξει, οκ. 10 μέρες κάθεται η ομάδα. Σε 10 μέρες, μόλις γυρίσει ο Στέριος, δηλαδή 31 Ιουλίου, 1 Αυγούστου από τις διακοπές του, θα ανακοινωθεί το κάλεσμα των παιχτών, θα μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. 29 Αυγούστου επιστρέφουν οι παίκτες. Πόσο? 29 Αυγούστου. Ιουλίου. Ακόμα πιο τέτοιο. Αυτός, λέει τι. Κάνα δύο μέρες εργομετρικά αυτά, τι κάνετε, πώς περάσατε κτλ. Πάμε δύο προπονείς στη Μεσημβρία. Αυτό ξεκινάμε. Δύο προπονείς στη Μεσημβρία, τρεις του μήνα πάμε στο μαγευτικό πύλιο. Δηλαδή, όντως, κοιτάξτε, για τα ραδιόφωνα το καλύτερο για μας. Διότι. Η περίοδος αυτή από τον Ιούνιο μέχρι τέλη Ιουλίου ήταν η νεκρή περίοδος. Καμιά μεταγραφούλα, κανένα τέτοιο. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Κατευθείαν. Βούρ στον πατσά. Λοιπόν. Άρα πρέπει να αρχίσει για μεταγραφές. Εκεί είναι το ζήτημα. Μπορείς καταρχήν. Με τα financial εννοώ κτλ.
Μπορώ, αλλά πρέπει να πουλήσω. Α. Λοιπόν, Βιερίνια Μαουρίσιο. Και 31 12 του 20, δηλαδή σε 6 μήνες λήγει το συμβόλαιο του Μιχόγεβιτς, που είχε δύο καλές γωνίες στην ΑΟΕ. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ στόπερ δεν χρειάζεται. Έχει τον Βαρέλα, έχει τον Κρέσπο, έχει τον Μιχαηλίδη, έχει τον Μιχάη, έχει τον Ίγκασον. Και οι πέντε είναι πολλοί. Νομίζω ότι ο Ίγκασον, αύριο ο ΠΑΟΚ να τον παραχωρήσει 2-3 εκατομμύρια, δεν θα είναι καθόλου άσχημα. Να έρθει πέμπτο ο Διαμαντής να τελειώνει η ιστορία. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, είναι γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ θέλει ενίσχυση σε πολλές και κομικές θέσεις. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει επιθετικό. Δηλαδή, πολλοί έκτισαν απόλυση τον Μπρίγιοβιτς, ο οποίος ανέβασε φωτογραφία από τη Σερβία που έβλεπε το μάτς στο κινητό του. Τώρα που ήταν κούτρα. Πλήρωσες Μπρίγιοβιτς. Πληρώνει, δεν έχει θέμα. Έχει 4,99. Το έλεγα και χθες το βράδυ στον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Αν, όπως λένε οι Σέρβοι, θέλει συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριων το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Με 800.000 Πρίγιο. Γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια τάση του Πρίγιοβιτς να επιστρέψει. Με 1,5. Εντάξει. Εγώ σου λέω. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν θα πει σε διαδικασία να δώσει 1,5 και 2 στον Μπρίγιοβιτς. Δηλαδή, αν θα κάνει να απαλλαχθεί από το Βέρμπλουμ, αν μπορεί να βρει άκρη με το στόχο, γιατί καταλαβαίνει, παραμονή Φερέρα σημαίνει αποχώρηση στόχ. Πώς θα το χώρισε. Πώς, έλατε. Συμβόλαιο μέχρι το 22. Έχει πολλά ζητήματα, φίλε. Λοιπόν, στόχ. Γι' αυτό θα γίνει. Ο Άρης Τσάχη τα έχει όλα τα συμβόλαια λυγμένα. Να μην έχετε και προβλήματα. Τελείωσε ο στόχ τη χρονιά χωρίς γκολ. Είναι φοβερό. Συγγνώμη, και νομίζω δεν έχει κάτι. Εγώ να μου τερματοφύλακα. Έτσι όπως το κάνει, εντάξει, θα το πιάσω. Εντάξει. Στο τέλος. Βγαίνεις μόνος. Είναι, εν τω μεταξύ, είναι η συγκυρία. Λες, όχι, ρε γάμο. Το 90 σουτάρει παίκτη του Άρη, κοπανιάει στο κεφάλι παίκτη του Άρη και του στρώνεται μόνο του. Λες, όχι, ρε γάμο. Έχω την εντύπωση ότι αν το βάζει ο στόχ, ναι, θα είχαμε κι άλλα μετά. Τι. Θα πήγαινε στον μπάγκο, μπορεί. Εντάξει. Γι' αυτό δεν το βάλε. Σου λέει, άσε τώρα, έχω μεγάλο λοιπόν, συμβόλαιο. Πέρα από αυτά τα ζητήματα, ναι, το 21, θυμίζω, λύγει το συμβόλαιο του Λιμιού. Άρα ή πουλά ή ανανεώνει. Ξεπουλά, φίλε. Α, ανανεώνει. Καλά, τον Ουάρδα δεν τον βάζω καν στην εξίσωση. Στην Μύκονο μαζί με Χατζησάια. Αυτό ξέρει για τον ανανεώνει. Λοιπόν, λίγη του. Για να μην έρθει σε μένα. Ναι. Λίγη του συμβόλαιο του Πέλκα ή ανανεώνει. Κορονοϊός. Κορονοϊός. Ή ανανεώνει Πέλκα ή πουλά. Λίγη του συμβόλαιο του Ακπομ ή ανανεώνει ή πουλά. Το ίδιο με Ρέι, που νομίζω δεν θέλει και ο ίδιο να επιστρέψει. Ελ Καντουρί. Κρέσπο. Εντάξει. Μάτο. Βέρμπλουμ. Αυτά είναι τα συμβόλαια που λήγουν. Είναι 10 συμβόλαια τη επόμενη χρονιά που ο ΠΑΟΚ δεν τα αφήσει τελευταία στιγμή. Ή ανανεώνει ή πουλά. Φυσικά είναι ιδανικοί που επιστρέφουν πιο από του νεαρού, αλλά αυτό είναι το μόνο εύκολο νομίζω. Να ενημερωθούν. Δεν είναι η εικόνα που θέλουμε να βλέπουμε, λέει ο κύριο Πέτσα για το πάρτι του Ολυμπιακού. Τον κύριο Αυγενάκη περιμένω. Ο κύριο Πέτσα καλά τα λέει. Τον κύριο Αυγενάκη περιμένω. Να πούνε και αυτοί. Λοιπόν, να δούμε ποιοι νεαροί θα επιστρέψουν και θα έχουν την ευκαιρία στην προετοιμασία. Σίγουρα θα είναι ο Μιχαηλίδης, σίγουρα θα είναι ο Τζόλης, σίγουρα θα είναι ο Τσιγκάρας, νομίζω σίγουρα θα είναι ο Λίρατζης. Ο Τσαούς δεν ξέρω, νομίζω είναι τραυματίας. Δεν ξέρω αν προλαβαίνει. Θα είναι και ο Κούτσιας. Βάλ τον αρεφιλέ 5 λεπτά να κάνει το ρεκόρ και μπορεί να σου βγάλει και γκολ. Τι μου βάζει τον Εσίτη. Τι μου βάζει τον Εσίτη, ρε φίλε. Που σε κάποια φάση δεν θυμάμαι ποιο πήρε παραμάζωμα. Δηλαδή, ξεκινάει και δεν έχει φρένα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή. Πολύ τελικάτος. Όντως, να σου πω κάτι. Μερικές φορές. Είπα Κροατή στον Πατμανίδη νωρίτερα. Είναι λίγο άνιο, θα βοηθήσει στην ανακοδόμηση της Τούμπας ο Εσίτη. Δηλαδή, ρε φιλέ, σε παρακαλώ. Μου βάζει το όπεδο Βιερίνια και τον Εσίτη μέσα. Είναι άνιωθη μερικές φορές. Βάλε τον Κούσια και βάλε ό,τι επιθετικό έχει μέσα. Έχει. Άλλαξε κανάλι, δεν μπορώ να βλέπω τον. Όπεν είναι αυτό. Στο Open, έχει το Μαρινάκι, εγώ φταίω. Έχουμε δημοκρατία στον ΠΑΟ και καλά κάνουμε. Και Μαρινάκι θα δείξουμε. Και, εντάξει. Το θέμα είναι ότι αυτή. Το αυτή, κόκκινο παχαίνει όμως. Αυτό πρόσε. Αυτή όμως είναι η μπλούζα, άρα χωράει και εμένα. Αφού έχει μέγεθος Μαρινάκι. Έπρεπε να το πάρει σε μαύρο πρόεδρος. Ναι. Γιατί το κόκκινο παχαίνει. Του Ολυμπιακού είναι, ρε φίλε. Φίλε, έχει και μαύρο με κόκκινο. Εντάξει, έχει δεν κάτι... έχει κόμπλεξ ο πρόεδρος. Εντάξει. Okay. Μια χαρά. Έχει πει με στεναχωρή που με λένε έτσι. Χοντρό. Εντάξει. Τι θα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είναι τα πολλά ζητήματα για τον ΠΑΟ. Εντάξει. Θα διαβάσετε και θα ακούσετε πολλές αυτές τις μέρες. Εγώ θα σας πω κάτι. Να αξιολογούν πρέπει. Εγώ θα σας πω κάτι με πάρα πολύ αγάπη, εντάξει. Και για να μην ταλαιπωρήσετε, δεν έχω θέμα να με ρωτάτε κατηδίαν και να απαντάω, το έχω αποδείξει. Αλλά παιδιά, μην τρελαίνεστε διαβάζοντας από εδώ και από εκεί. Εντάξει, υπάρχει άρθρο στη ιστοσελίδα εφημερίδας, στο Sport.gr. Μάλιστα. Λοιπόν. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Οι οποίοι τον Μπερτόλιο και του Λόπεζ της Κεφαλιές δεν γράψαν λοιπόν, ξύδι. Για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι διαβάζει και πού διαβάζει. Ναι.
Εντάξει, υπάρχει ένα πολύ ωραίο θέμα, Χρήστανθε, του Δημήτρη Τζορμπατζόγλου στη ΠΑΟΚ 24 και το Φερέιρα. Ναι. Να μπουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ να διαβάσουν τι ακριβώς γίνεται. Το Sport Time τι έγραψε. Λοιπόν. Οι φίλοι μου εκεί. Sport Time 5 εβδόμου. Αποκλειστικό. Αποκάλυψη. Αποκάλυψη. Sport Time. Ναι. Αυτός είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ποιος. Το πλήρωμα του χρόνου ήρθε, ο Κύβος ερήφθη, όπως αποκαλύπτει η στήλη παρασκήνια στο Sport Time της Κυριακής, ο Πάμπλο Γκαρσία θα είναι ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ. Ωραία. Από κάτω ένα σεντόνι χίλιες λέξεις ο Πάμπλο που ήρθε, δέθηκε αυτό, ναι κτλ. Σήμερα. Λοιπόν, αυτό ήταν 5 Ιουλίου. Εντάξει. Ναι. Και φτάνει λοιπόν η χθεσινή μέρα. Πριν 10 μέρες δηλαδή. Πριν από 10 μέρες. Ωραία, 15, ναι. Γιατί χρειάζεται, όταν γράφεις, να σου πω κάτι, πρέπει να σέβεσαι αυτό που σε διαβάζει. Όχι, όταν γράφεις, αυτός είναι ο προπονητής του ΠΑΟΚ και ο Κύπος Ερήφθη είναι ο Πάμπλο Γκαρσία. Είναι ο Πάμπλο Γκαρσία, φίλε. Έτσι. Δεν λες ότι παίζει ο Γκαρσία γιατί παίζει. Όχι, αυτό κάνουν. Για λοιπόν, να πάρουν τα κλικ και τα λοιπά. Αυτό το έχουν κάνει 15 φορές και στον Άρη. 19 του μήνα. Σήμερα. Χθες. Φερέιρα. Μένει και του χρόνου. Δικαίωση. Ενισχύεται με μεταγραφές παιχτών και επιπλέον στελέχους του αγωνιστικού τμήματος. Εξίδι. Στη σημερινή έκδοση του Sport Time και στη ιστοσελίδα τονίσαμε πως ο προπονητής του ΠΑΟ κερδίζει ξανά πόντους. Πώς κερδίζει πόντους, ρε φίλε, αφού ο Γκαρσία είναι ο νέος προπονητής. Το είπαμε. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα παράδειγμα. Εντάξει. Να σου πω ότι έχουν γράψει. Εγώ, οι συνάδελφοι έχουν γράψει για το Φετφατζίδη ότι είναι στα κόκκινα τα εργομετρικά του. Δεν μπορεί να πάρει ανάσες, δεν μπορεί να κάνει το ένα. Κοινώς ότι περπατάει και κάνει κεράνι. Γιατί τα εργομετρικά του δείξαν ότι είναι στα κόκκινα. Και ο Φετφατζίδης, επειδή έλειπε από εκείνη τη μέρα που έγιναν εργομετρικά, δεν είχε κάνει εργομετρικά. Έτσι είναι. Χρήστε, προσπαθούν να πιάσουν και να πούν μετά πρώτοι εμείς. Εντάξει. Τώρα εντάξει, όταν κάνεις και τον Γκαρσία και αλαμένει ο Φερέιρα, πρώτοι εμείς. Φυσικά πρώτοι εμείς εγώ. Ναι. Απλώς ξέρεις πολύ καλά, Χρήστε, γιατί δεν γνωριστήκαμε φέτος. Γνωριζόμαστε από το 2001. Έχει πολλά χρόνια, όντως. Εντάξει, όταν ήρθα πιτσιρικάς τότε στο Μέτρο Σπορ. Ξέρεις πολύ καλά ότι η δημοσιογραφία ζαριά δεν με ικανοποιεί. Ούτε με αντιπροσωπεύει. Ότι μένει και μπορεί να φύγει, αλλά μπορεί και τελικά να μην φύγει. Εντάξει, οκ, okay, ορισμένοι είναι τη δημοσιογραφική ζαριά. Ρίχνουμε τη ζαριά, αν κάτσει έκατσε, αν δεν κάτσει πάμε σ' άλλα. Λοιπόν, ο Κούσης που πήγε να φέρει τον Λεωνίδη, λέει ο φίλος του 6977, κάτι ο μου λέει, κάνει νέος Παπαθανασάκης θα έρθει στον Ηρακλή. Ο Κούσης κάνει μεταγραφές. Δεν υιοθετεί εκπομπή. Δεν υιοθετεί που λέει και ο Κυριάκος. Ο Γιάνγκος τελικά δικαίωσε της εκπομπής, όχι του Κούση. Που διέψευδε. 6985. Στέργιο, σας πάω, σε εκτιμάω. Αλλά κάτω τα χέρια του Ναμπέλ. Εμείς οπαδοί του Άρη θέλουμε τον Ναμπέλ για πάντα στον ΠΑΟΚ. Ένας σε τρολάρει και σου λέει: ο Μίσιτς υπέγραψε. Δεν έχει υπογράψει ο Μίσιτς. Ο Μίσιτς έχει υπογράψει με τον ΠΑΟΚ. Έχει συμφωνήσει. Με τη Sporting. Με τη Sporting έχουμε θεματάκι. Γίνεται. Θα το λύσουμε. Το θεματάκι δεν είναι και θεματάκι. Θεματάρα είναι αυτό. Εντάξει. Το σημαντικό είναι, Χρήστανθε, να είναι καλά ο Μίσιτς. Θα σας πω το εξής. Το υπόλοιπο θα το βρει ο ΠΑΟΚ. Ούτε θα αφήσει το Μίσιτς στη κρέμα του. Θα σας πω τώρα να υπερασπιστώ λίγο το Στέργιο με κάτι το οποίο τον κάνω τέτοιο, όπως θα βάλω και εμένα στην υπεράσπιση. Δεν θέλω υπεράσπιση. Όχι, όχι. Θα σας πω το εξής. Θα πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι υπάρχουν στην καθημερινότητα του ρεπορτάζ και ειδικά έτσι όπως τρέχει σήμερα με την αμεσότητα και του ραδιοφώνου αλλά και των site. Υπάρχουν πράγματα, παιδιά, τα οποία μπορεί στο τέλος της ημέρας να αποδεικνύεται ότι δεν έγινε αυτό που σας έδωσε ως πληροφόρηση ο δημοσιογράφος, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σας έλεγε την αλήθεια. Δηλαδή, αυτό που έγινε με το Μίσιτς, όντως είναι ένα πράγμα το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Και γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ, εκεί που θα αγόραζε τον ποδοσφαιριστή και έδινε τις διαβεβαιώσεις, στο Στέργιο βάσει του ρεπορτάζ, ότι παιδιά, θα τον πληρώσουμε τον Μάιο, τον πληρώσουμε τον Ιούνιο, με αυτό που προέκυψε, δεν τον αγόρασε. Είναι κάτι παρόμοιο με αυτό που έλεγα εγώ και το συστών. Επί 12 χρόνια. Και θα πάω στο θέμα του μπαν. Επί 12 χρόνια, όποτε υπήρχε θέμα με αυτούς τους παίκτες, έλεγες ένα η παλιά πάει και ξέμπλεκες. Άλλωστε και η απόφαση που ήρθε για τον Ντουρμισάη γράφει ο παλιός Άρης, ο νέος Άρης κτλ. Αφορούσε τον παλιό κτλ. Και αυτό που έγινε την δεδομένη χρονική στιγμή είναι ότι αυτή τη φορά η FIFA δεν είπε η παλιά πάει Άρης και εκείνη που φωνάζει ο Άρης. Ενημέρωσε την ΕΠΟ ότι αφορά τον νέο Άρη η απόφαση. Και αυτό το χαρτί λέει ο Άρης ότι δεν έχει. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν να μπω για το μπαν που ρώτησε και ο φίλος. Ο Άρης πλήρωσε τον Νούμπιντες, πλήρωσε τον Μαγδαλένα, πλήρωσε τον Συστόν. Από ό,τι ξέρω, του Συστόν είναι σε δύο δόσεις. Έδωσε την πρώτη. Και πλέον το μόνο που μένει είναι ο Πορτίγια και να ληφθεί τον μπαν. Έχει ήδη ενημερώσει τη FIFA για τη διαδικασία. Μένει να επισημοποιηθεί
ότι η περίπτωση του Ντουρμισάη έχει ανασταλτικό χαρακτήρα γιατί είναι επίδικο, γιατί έχει πάει ο Άρης στο ΚΑΣ. Άρα μπορεί να κάνει μεταγραφές μέχρι την εκδίκαση από το ΚΑΣ της υπόθεσης του Ντουρμισάη. Και από εκεί και έπειτα για άλλες περιπτώσεις όπως του Οριόλ κτλ. Ακόμα δεν έχουν έρθει τα χαρτιά από τη FIFA. Του Ιμπε έχει έρθει μόνο το χαρτί από τη FIFA. Του Οριόλ είναι στο πρώιμο στάδιο. Θα πάει και αυτό στο ΚΑΣ. Άρα εντός της εβδομάδας λογικά περιμένουμε να γίνει άρση του μπαν και να αρχίσουν και οι μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Ήδη χθες επίσημα ο Άρης ενημέρωσε ότι έχει συμφωνήσει για τα επόμενα δύο χρόνια με τον Μπερτόλιο. Ένα παίκτη που τον έχουμε μάθει από τον Αστέρα Τρίπολης και από τη Λαμία και αποτελεί μια πρώτη μεταγραφική κίνηση για τον Άρη. Άρα από τη στιγμή που φτάνει σε συμφωνίες με ποδοσφαιριστές αντιλαμβάνεστε ότι οι άνθρωποι του δρομολογούν οριστικά την άρση του μπαν και σιγά σιγά θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Τώρα για το παιχνίδι χθες. Οφείλουμε να υποκληθούμε στα παιδιά που έπαιξαν. Και οφείλουμε να υποκληθούμε όχι μόνο γιατί έπαιξαν χθες και πήραν ένα αποτέλεσμα, θα μπορούσε το ΜΑΣ να λήξει 2-0. Έτσι. Και πάλι εγώ θα υποκλεινόμουν στα παιδιά αυτά. Διότι καταρχήν είναι ένας όμιλος παικτών 13-14 ποδοσφαιριστών. Χθες μάλιστα έλειπαν και δύο, ο Ρόουζ και ο Φετσφατζίδης. Που τράβηξαν και αυτοί ένα αρκετό μεγάλο βάρος, ειδικά ο Ρόζος και παίξει όλα. Ο Φετσφατζίδης είχε λείψει και σε δύο μάτς λόγω της επικείμενης μεταγραφής του. Οι οποίοι ήταν ακόμα δύο βασικές μονάδες που έλειπαν. Άρα χθες έπαιξαν 11. Και έπαιξαν 11 από τους οποίους οι δύο ήταν οι δύο στόπερ του Άρη στη Β' Εθνική, ο Σόουζα και ο Θελιζήσης. Ήταν δύο παιδιά, ο Μπακαλιάνης και ο Μπακούτσης, οι οποίοι, προσέξτε λίγο, δεν είναι ότι βάζω δύο 19χρονους να παίξουν. Βάζω δύο 19χρονους να παίξουν σε άλλες θέσεις από τις θέσεις που παίζουν. Ο Μπακαλιάνης είναι στόπερ, ο Μπακούτσης είναι εξαροχτάρι. Και τον βάζει τον Μπακούτσι δεξιοπόδαρο να παίξει αριστερό μπακ. Είναι φυσιολογικό να έχει τεράστια θέματα και ζητήματα και προβλήματα το παιδί. Ο 19χρονος. Και να χάνει τη θέση του. Όπως έχασε και ο Μπακαλιάνης σε κάποιες περιπτώσεις τη θέση του, γιατί και μάλιστα του φώναζε, ακουγόταν επειδή είναι και κλεισμένο, που του λέει ο Χαριστέας, παίζεις μπακ, όχι στόπερ. Μια χαρά τα πήγε πάντως ο Μπακαλιάνης. Ναι. Εμένα μου άρεσε μαζί με τον Κουέστα, νομίζω ότι ήταν και καλύτερη. Και ο Γκάμα ήταν καλός. Ο Σόουζα ήταν, νομίζω ναι. Ο Σόουζα ήταν ο καλύτερος. Έχεις λοιπόν αυτούς. Και επίσης έχεις παίχτες, οι οποίοι, Διαμαντόπουλος, έπαιξε στα playoff, ενώ 17 μήνες είναι Βέρμπλουμ. Είχε να παίξει 17 μήνες. Ένα χρόνο είχε μείνει έξω γιατί είχε ένα σοβαρό θέμα με τη μέση του. Εκεί που πήγε και τον κοπάνησε με αγωνιά στο τέλος πριν γίνει η αλλαγή. Ο Μιχαηλίδης νομίζω τον έκανε με τον αγώνα. Ναι. Και εκεί φοβήθηκα όντως γιατί εκεί έχει θέμα ο Διαμαντόπουλος. Πάλευε όλο το παιχνίδι. Αλλά παράλληλα ο Άρης είχε και παίκτες οι οποίοι παιδιά δεν ξέρουν άμυνα. Δεν μπορείς να δεις τον Μαρτίνες, τον Γκάμα, τον Μαντσίνη, τον Διαμαντόπουλο να παίξουν άμυνα και να αμυνθεί μαζικά η ομάδα. Δεν μπορεί. Γι' αυτό δεν είδες και να γίνονται καθυστερήσεις οτιδήποτε, γιατί δεν το έχει. Δεν το είχε όλη τη σεζόν και το πλήρωσε αυτό ο Άρης μέσα στη σεζόν. Δεν έχει μια ομάδα αμυντικογενή. Έχει παίκτες επιθετικογενής, κοντούς, γρήγορους. Είδες ότι πολλές φορές κυκλοφόρησε την μπάλα ίσως και καλύτερα από τον ΠΑΟΚ σε ορισμένες περιπτώσεις. Για κάτι τρίλεπτα. Εντάξει, μην το πάμε, το κάνουμε λύσα. Εντάξει. Όχι. Εσύ δεν κυκλοφόρησε καλά την μπάλα γενικά. Αυτό κάνω όλη τη χρονιά, εντάξει. Ναι. Είχε, εννοώ στο, αυτό το τίκι τίκι, τίκι τάκα, πώς τα λένε αυτά. Εντάξει, περίμενα, γιατί και αυτό που λες περίμενε παίκτη του ΠΑΟΚ του Άρη. Ναι. Χάνει την μπάλα μετά από 10 πάσεις, εντάξει. Είχε, τέλος πάντων έχουν μια καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ναι. Γιατί αυτό ξέρουν να κάνουν. Δεν ξέρουν να αμυνθούν οι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στον Άρη. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να πούμε μπράβο στον Κουέστα, στον Ματίγια, στον Γκάμα, στον Κόρχουτ, στο Σόουζα. Σε αυτούς ειδικά τους πέντε, γιατί αυτοί οι πέντε Στέργιο μείνανε και παίξανε αυτά τα παιχνίδια χωρίς να έχουν την υποχρέωση. Μείνανε και παίξανε αυτά τα πέντε τα παιχνίδια ξέροντας ότι θα παίζουν έτσι, με 12-13 παίκτες. Μείνανε και παίξανε αυτά τα παιχνίδια, ο Σόουζα μάλιστα με 11 ράματα στο πόδι. Ο Κόρχουτ μέχρι το τελευταίο παιχνίδι που στην ουσία είπε παιδιά, έχω κάνει μεταγραφή, έχω πρόβλημα στο γόνατο, δεν το διακινδυνεύω. Μείνανε λοιπόν και παίξαν εδώ πέρα και τους αξίζουν πάρα πολλά συγχαρητήρια σε αυτά τα παιδιά. Και θα πρέπει ο Άρης να το αξιολογήσει αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει ο Άρης να το τιμήσει αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει ο Άρης, αν κάποιοι αποχωρήσουν, σύντομα να τους δώσει τα χρήματα που τους οφείλει. Και αν κάποιοι συνεχίσουν στην ομάδα,
να λάβουν την ανταπόδοση από το σύλλογο. Και ο Διαμαντόπουλος, έτσι. Και αυτός. Τον ξέχασα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχουν και αυτά τα παιδιά. Σε αντίθεση με άλλους, ο ένας επέλεξε να κάνει διακοπές. Καλά έκανε. Ο άλλος πήγε στη μια εβδομάδα και έκανε προσφυγή. Αυτά πρέπει να αξιολογούνται. Χωρίς να σημαίνει δεν έχει το δικαίωμα. Αφού είχε το δικαίωμα να το κάνει, καλώς το έκανε. Και μία μέρα να καθυστερήσεις και σου δίνει το δικαίωμα ο νόμος, αφού σου το δίνει το δικαίωμα η ομάδα, να πας και να την κοπανίσεις. Αλλά την ίδια στιγμή, εγώ οφείλω να αξιολογήσω ότι οι έτεροι Ισπανοί του Άρη, ο Κουέστα και ο Ματίγια, και ο Γκάμα, και ο Κόρχουτ, και ο Διαμαντόπουλος, και ο Σόουζα, όχι μόνο καθίσανε, καθίσαν και βγάλανε όλο αυτό το πράγμα των play-off μετά τον αποκλεισμό από την ΑΕΚ. Λέγαμε όλοι πεντάρες, εξάρες και οχτάρες. Και το βγάλανε αξιοπρεπέστατο. Ο Άρης δεν έχασε στην ΑΕΚ και στον ΠΑΟΚ. Στις δύο ομάδες που είχαν το ενδιαφέρον για τη δεύτερη θέση. Και μάλιστα με την ΑΕΚ. Με τον Ολυμπιακό ήταν θεματάκι μόνο. Με τον Ολυμπιακό δεν μπορούμε. Βάζουμε μόνο γκολ. Δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Κέρδισε δύο φορές τον Όφη. Δώσε μου λίγο το μικρόφωνο γιατί. Μισό λεπτό. Κέρδισε δύο φορές τον Όφη και απέδειξε ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη. Ο Άρης. Και τον κέρδισε μάλιστα εκεί μέσα με 13 παίκτες. Και δίκαια νομίζω βγαίνει στην πέμπτη θέση. Και βγαίνει στο Europa League. Λοιπόν, ο 644, ναι. Καλησπέρα παιδιά. Παράσιμο η διαφωνία με τον Κούγια, φίλε Στέργιο, αφού σε κράζει αυτό όλα καλά. Και εγώ αυτό λέω. Και τον είπα και τον ίδιο δεν μπορεί να αλλάξει γνώμη μου 50 χρόνια να μιλάει. Τα έχουμε ακούσει 100 φορές. Εντάξει. Αυτά που λέει ο κύριος Κούγιας. Και πάντα χρειάζεται. Εγώ μπερδεύομαι όταν το γυρνάει πίσω και ο Παπαδόπουλος τότε και πήγα εκεί και αυτό και ένα μπάχαλο γενικότερα. Δεν βγάζω άκρη. Λοιπόν, ναι. Για αυτό που λέγαμε για το Φερέιρα. Ναι. Σε ερώτηση για το αν έχει μιλήσει με τη διοίκηση, απάντησε. Είχα μια συζήτηση με τον κύριο Ρέμπε. Γνωρίζει η διοίκηση τις θέσεις που θέλει ενίσχυση η ομάδα, αλλά τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε μπροστά μας. Χρειάζεσαι ποιοτικές και όσο το δυνατόν γρηγορότερες κινήσεις. Όταν ήρθα από την Πράγκα, είχα και πάλι ίδιες συζητήσεις. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και σε ερώτημα για τον Άντων, την ικανοποιεί η δεύτερη θέση και λέει: όχι, άφησα την οικογένειά μου για να κερδίσω κτλ. Ήρθα για τίτλους, λέει. Δεν ήθελα να φύγω όταν ήρθε μια πρόταση με διπλάσια χρήματα για μένα στον ΠΑΟΚ. Το ίδιο έγινε και τον Ιανουάριο, αλλά αποφασίσαμε με τον κύριο Σαββίδη να μείνω εδώ για να πετύχουμε να κερδίσουμε τίτλους. Πιστεύουμε ότι μαζί μπορούμε να πετύχουμε. Σε αυτή τη συνάντηση αναφερόταν για τον Σαββίδη και άλλη κουβέντα. Περίμενα να σου πω εγώ αυτό που είδα. Με το Ρέμπε. Μήπως είναι αλλιώς το. Εγώ εμπιστεύομαι με κλειστά μάτια ποιον. Τον Ραφαήλ. Στον ΠΑΟΚ 24. Ωραία. Λοιπόν, και υπάρχει. Υπάρχουν εκκρεμότητες για το Champions League 25-26 Αυγούστου. Καταρχήν να πούμε κλήρωση. Χρήσατε, η κλήρωση είναι 10 Αυγούστου. Μάλιστα. Του δεύτερου προκριματικού γύρου. Ένα ματς θα γίνει. Όποια ομάδα βγει πρώτη από την κλήρωση θα έχει και την έδρα. Τώρα δεν ξέρω αν είναι καλό για τον ΠΑΟΚ να παίξει Τούμπα ή να παίξει εκτός. Είμαι λίγο μπερδεμένος. Αν η Σίβασπορ στην Τουρκία χρήσατε κατακτήσει την τρίτη θέση, θυμίζω ότι η Τραμζόν είναι τιμωρημένη για το FFP. Και δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ισχυρούς και θα έχει απέναντί του Αλκμαρ, Σίβασπορ και Όσιγεκ ή Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Αυτά που λέγαμε και την πρώτη εβδομάδα. Αλκμαρ. Ολλανδία. Αν κατακτήσει η Μπεσίκτας την τρίτη θέση, τότε ο ΠΑΟΚ θα είναι στους ανίσχυρους μαζί με Αλκμαρ και Όσιγεκ ή Λοκομοτίβα ή Ριέκα και θα έχει απέναντί του Μπεσίκτας, Βικτόρια Πλιζέν. Και Rapid Viennis. Λέω λοιπόν ότι είναι καλό να πάρει η Μπεσίκτα στο εισιτήριο. Είναι πίσω. Και παίζει ντέρμπι. Δεν ξέρω. Για άλλη είναι ένα πόντο μπροστά, το είδα προχθές. Νομίζω καλύτερα να έχεις Αλκμαρ, Σίβασπορ ή όσοι και εκεί Λοκομοτίβα παρά να έχεις Μπεσίκτα, Βικτόρια Πλιζέν και Rapid Viennis. Όχι. Το η δεύτερη μου... είναι καλύτερη, απλά να μην έχεις την Μπεσίκτα. Γιατί Rapid Viennis είναι καλή, πιστεύεις. Άσε, ακόμα θυμάμαι το 2012. Ναι, το τρίμπαλο. Ακόμα ναι. Το θυμάμαι. Δεν σπάθω, σχετικό. Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ μια χαρά. Λοκομοτίβα. Άσχημα, Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ. Έχει, όχι, και έχει, και έχει ξύλο στην Κροατία. Όχι. Μπορεί να γίνει στην Τούμπα. Α, ναι, είναι ένα μάτσο. Ένα μάτσο είπαμε. Και αν το κερδίσει, καβατζώνει του ομίλου. Ένα μάτσο με του Ολλανδού το περνά. Μπεσίκτα. Καβατζώνει, Χρήσανθε, του ομίλου του Europa League από 25-26 Αυγούστου, αν περάσει. Και έχει ακόμα ένα μάτσο μετά τρίτο προκριματικό γύρο. Που θα γίνει 15 ή 16 Σεπτεμβρίου, δηλαδή έχεις και ένα 20ήμερο να κάνεις και άλλες κινήσεις, να στρώσει η ομάδα, για να μπεις μετά στα play-off 22 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου, θυμίζω, μόνο στα play-off του Champions League θα γίνουν διπλοί αγώνες.
να πω το κείμενο έπος που διαβάζω αυτή τη στιγμή στον Καζέτα. Με Παντελίδη άφησε από κάτω Άρη και Όφη. Οι Περιστεριώτες, λέει, συγκέντρωσαν παραπάνω βαθμούς από όσους συγκέντρωσαν ο Άρης. Περίμενε, ρε φίλε. Ο Άρης και ο Όφη παίζανε με τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Και αυτός έπαιζε με τη Λάρισα, την Ξάνθη, τον Πανιόνιο και τον Πανετολικό. Και λέει, τους άφησε από κάτω, πήρε έναν βαθμό παραπάνω από τον Άρη. Ο κάθε ένας, Χρήστα, δηλαδή, προσπαθεί λίγο να ανεβάσει την ομάδα του. Ρε φίλε, ήμαρτον. Εγώ δεν συγχωρώ στον Σάββα Παντελίδη που έχει 10 μάτς να βάλει γκολ. Εκεί γύρω στα. Περίμενε, όχι ψέματα. Δεν είναι ακόμα χειρότερο. Δεν το σάβει, από κάτω ποιο λίγο έχει βαθμούς. Πρόσεξε. Ο Παντελίδης λέει τη 13η αγωνιστική και μετά. Είναι. Έχει κόψει τη 13η αγωνιστική. Τι βαθμούς πήρε ο Ατρόμητος, λέει. Πήρε 18 και ο Άρης πήρε 17. Δηλαδή. Άμα είναι έτσι. Μπράβο σαν Παντελίδη. Μιλάμε για έπος. Κείμενο έπος είναι, συνάδελφε. Δεν ξέρω γιατί είναι και το όνομα. Θα το έλεγα το όνομά σου. Πραγματικά, Γκαζέτα, τι. Δηλαδή. Ήμαρτο, ρε παιδιά. Πήρε, λέει, παραπάνω βαθμούς και έπαιζε με τον Πανιόνιο, την Ξάνθη, τον Πανετολικό και τη Λαμία. Και ο άλλος έπεσε με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΠΑΟΚ. Έπος, εντάξει. Άρα ο Αστέρας Τρίπολης αδικήθηκε, γιατί φίλε συνολικά έχει 43 βαθμούς. Αν τους προσθέσεις όλους, ενώ άρχισε 42. Άρα έπρεπε να βγει ο Αστέρας Τρίπολης. Ο 7ος να βγει στο Europa League. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα, όντως. Εντάξει. Χρήσανθε, έχουν γραφτεί. Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα. Να γράφονται, εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Δεν το συζητάμε. Τον άφησε, λέει, από κάτω. Οι ίδιοι μας λέγαν, βέβαια, πριν την αδειοδότηση του Άρη, ότι 7η θέση, όλα τα ρεπορτάζ του Ατρομήτου, 7ο, να βγει 7ος για να πάρει τη θέση του Άρη. Ο τερματοφύλακας του Αστέρας Τρίπολης βγαίνει και λέει στην Κύπρο, γιατί είναι Κύπριος, λέει πριν εκείνη τη μέρα θέλουμε την 7η θέση, γιατί ο Άρης δεν θα βγει στην Ευρώπη. Αυτά βέβαια γράφουν και λένε κάτω. Αυτά λένε μεταξύ τους. Και κυκλοφορούν όλα τα σενάρια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αποχωρούμε, κύριε Στέριο. Πότε θα ξανά τώρα? Δεν με ξαναβλέπεις μέχρι το τέλος του μήνα. Τι λες, θα βγάλω ένα κούγια να έρθεις στο στούντιο για να έρθεις. Καλά να περάσει. Να με πάρεις τηλέφωνο, όμως εγώ κι άλλους ερωτήσεις τον κάνω. Αν δεν είχε το δικαστήριο, θα κάναμε κι άλλες ερωτήσεις. Λοιπόν. Μπορεί να με δεις τώρα, Χρήστανθε, στις 17 Αυγούστου. Δεν θα σε δω, Στέριο. Θα λείπω εγώ. Μετά. Άρα τα λέμε, Χρήστανθε, μαζί. Καλό Σεπτέμβριο, αυτό λέμε τώρα. Κάπου εκεί. Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο λυπάμαι, Χρήστανθε, που δεν θα σε δω για 2 μήνες. Γιατί γυρνάω, θα πάω προετοιμασία λογικά. Εσύ θα είσαι άδεια, θα γυρίσεις, θα το φας τον Αύγουστο. Προετοιμασία πότε είναι? Πρέπει να δούμε, μπορεί να κάτσεις να είσαι σε κάποιες περιπτώσεις. Δεν κάθομαι. Χρήστανθε, το λέω από τώρα δημόσια. Εντάξει, βρείτε άκρη, βρείτε άκρη. Όχι, σε κάποιες μέρες, φίλε, μέχρι να πάτε προετοιμασία. Δηλαδή, εσύ, άμα ξεκινήσεις 5 του Αυγούστου, θα κάνεις. Μία με 5 θα λείπεις. Κοίταξε. Θα κάνεις 15 μέρες. Θα επεκτείνεις την άδειά σου. Για να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Άντε με το ημερολόγιο. Τι υπολογιστή είναι αυτό? Αλλάξτε μου υπολογιστή. Λοιπόν. 31 Ιουλίου Παρασκευή. 31 Ιουλίου Παρασκευή. 1-2 είναι Σαββατοκύριακο. 1-2 Σαββατοκύριακο. 3 ανεβαίνει η ομάδα στο Πήλιο. Οριστικό. 9%. Ανέβα 4. Θα τα λέμε από το Πήλιο. Ωραία. Θα σα λέω 5 ώρες τι γίνεται εκεί πάνω. Θα λες. Θα πει όλα. Φυσικά. Εσύ θα λείψει όλο τον Αύγουστο. Όχι όλο, θα έρθω. Κάποια στιγμή. Κάνεις την τιμή. Κάποια στιγμή. Καλά λόγο. Καλό Σεπτέμβριο, λοιπόν. Καλό Σεπτέμβριο με τον Χρήσανθο. Θα το αντέξω. Θα δω τι θα κάνω, πώς θα περάσω την άδειά μου. Λοιπόν, αυτά. Μένετε στον Λίμπερο 107,4. Ακολουθεί την επόμενη ώρα ο Κωστής Τσαρός. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Να πω στις 5.30 θα έχουμε ποδοσφαιριστή του Άρη στον αέρα. Ένας παίκτης του Άρη θα μας μιλήσει στις 5.30 στην εκπομπή ο Λαμπαουτάρης. Ποιος είναι? Θα σας το πω τώρα. Να κάτσω να το πω ή... Να κάτσεις.